Μακάρι να είναι ένα το πιο ωραία. Μέχρι τώρα δεν δείχνει, αλλά ευχόμαστε να είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να ξεκινήσουμε και να ασχοληθούμε με τις νέες εξελίξεις που αφορούν στο έγκλημα που έγινε στα Γλυκά Νερά. Και θα μας πει η Χρύσλα για την ανατριχιαστική περιγραφή του δολοφόνου τη στιγμή του πνιγμού. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην απολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του δολοφόνου, του συζυγοκτόνου, είναι ακριβώς και το πώς έπνιξε την Καρολάιν. Ο ίδιος μίλησε για 5 λεπτά που καταλάβαινε την αντίσταση της Καρολάιν μέχρι να φτάσει στην τελική ασφυξία. Και ο τρόπος του είναι πραγματικά συγκλονιστικός και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανατριχιάσει άνθρωπος. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς το περιέγραψε και θα το σχολιάσουμε. Κατά τη διάρκεια που πιέζατε τη σύζυγό σας προς το μαξιλάρι, τα χέρια της που βρίσκονται. Τα χέρια της έχουν πλήρη κίνηση. Η σύζυγός μου κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται το περιστατικό ήταν σκεπασμένη μέχρι το λαιμό και τα χέρια της κάνουν όση κίνηση της επιτρέπει το σεντόνι, προσπαθώντας να κατευθύνει προς το μέρος μου τα χέρια της για να ελευθερωθεί. Κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται το περιστατικό κατά το οποίο πιέζετε τη σύζυγό σας προς το μαξιλάρι, τοποθετήσατε τα χέρια σας στο στόμα της σύζυγού σας. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή στην αρχή του περιστατικού ο πύχης του χεριού μου βρέθηκε κάτω από το μαξιλάρι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πίεσα παρατεταμένα τα χέρια μου στο στόμα της σύζυγού μου. Είναι μια περιγραφή που όποιος ιατροδικαστής και αν μπει στη διαδικασία να σου την περιγράψει θα έχει σοβαρές αντιδράσεις. Γιατί ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος λέει ότι δεν πήγε με τίποτα το στόμα της Καρολάιν, ενώ έχουμε δει και από το ρεπορτάζ αλλά και από δηλώσεις ιατροδικαστών να μιλούν για απόφραξη δύο σημαντικών σημείων, δηλαδή της μύτης και του στόματος. Αυτό λοιπόν έρχεται σε πάρα πολύ μεγάλη αντίθεση με αυτό που η ιατροδικαστική έρευνα αποκαλύπτει. Επίσης, παιδιά, εμένα μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι η Καρολά είναι ένα πολύ δυναμικό κορίτσι. Έτσι. Δεν αντέδρασε. Δηλαδή... Είχαμε δει κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο ασχολιόταν πολλά χρόνια με τις πολεμικές θέσεις. Πρωταθλήτρια παντού. Άρα λοιπόν, καταρχήν, αν είχε συμβεί όλο αυτό το πράγμα επί 5 λεπτά και ήταν μια πίεση όπως την περιέγραψε στην απολογία, το καταλαβαίνουμε ότι θα είχε αντιδράσει. Εμένα αυτό που μου κάνει επίσης εντύπωση είναι γιατί έχει αλλάξει η εκδοχή του πνιγμού, να το πω και έτσι, από τη στιγμή που ομολόγησε στις αρχές όπου είχε πει κάτι για μία μπλούζα και γιατί αλλάζει κάτι. Ναι, έχει αλλάξει φορά, η περιγραφή 2-3 φορές. Επίσης, μην ξεχνάτε και κάτι άλλο. Υποτίθεται λοιπόν ότι η Καρολάιν κατά τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ήταν ζωντανή. Ήταν δηλαδή, δεν κοιμόταν και όχι μόνο απλά ήταν ζωντανή, ήταν ενεργή. Ο ιατροδικαστής βέβαια είπε, αλλά με βάση το ρολόι. Ρολόι έλεγε ότι η γυναίκα αυτή βρισκόταν σε κατάσταση ύπνου. Γιατί είχε 50 παλμούς. Ακριβώς, γιατί είχε 50 παλμούς. Μια γυναίκα λοιπόν που γνωρίζει από πολεμικές τέχνες και που θα μπορούσε να αντιδράσει αν δεν κοιμόταν, σίγουρα θα συμπεριφερόταν τελείως διαφορετικά. Έλα, Αντρέα. Θέλω να πω 2-3 πράγματα. Σε όλη αυτή την ιστορία έχουμε στηριχτεί σε κάποια αδιάσυστα στοιχεία ψηφιακού χαρακτήρα και στις αλλεπάλληλες 2-3 ομολογίες που έχει κάνει ο Φωνιάς, τις οποίες έχει αλλάξει. Ναι. Και άρα δεν έχουμε μια σιγουριά. Σωστή. Απλά οι άνθρωποι που το ψάχνουν, αστυνομία, παύλα, εισαγγελέας, δικαστική, θα το κοστολογήσουν. Και είναι εν εξελίξη. Εγώ ένα πράγμα ξέρω από τη ζωή μου και γενικότερα από όλες αυτές τις ιστορίες. Εάν υπάρχουν απορίες,
και δοθεί μία λύση από τη μεριά του θήτη και αφήνει απορίες, δεν έχουμε την αλήθεια. Η αλήθεια όταν θα αποκαλυφθεί πλήρως θα καλύπτει όλες μας τις απορίες. Δηλαδή θα λέμε για αυτό το λόγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο τρόπος που την έπνιξε στον ύπνο, ρολόι, αυτό δείχνει. Και ο τρόπος που το περιγράφει δεν συγκλίνουν, δεν συνάδει το ένα στοιχείο με το άλλο. Σωστά. Δεν γίνεται, διότι μια γυναίκα που στον ύπνο της πνίγεται αντιδρά με τέτοιο τρόπο που ακόμα και οι παλμοί ανεβαίνουν απότομα. Αν δεν ανέβουν απότομα, σιγά σιγά στην προσπάθεια και στο σκάσιμο θα ξεπεράσουν. Η καταγραφή θα ήταν διαφορετική. Εκεί είχαμε, λέει, μια αύξηση από το 45-50 του 50%. Δεν είναι σημαντικό και σταθερό. Αυτό. Δεν είναι σημαντικό. Συν το ότι βρέθηκε δίπλα της κάτι και συν το ότι είναι πιθανό αυτοί οι άνθρωποι και το θύμα και ο θήτης να ξέρουν ότι εάν σε σημεία συγκεκριμένα στο λαιμό πιέσεις... Τις δύο καροτίδες. Για 10 δευτερόλεπτα... Λιποθυμάς. Λιποθυμάει. Έτσι, και τα στοιχεία του ρολογιού δείχνουν το θάνατο μιας λιπόθυμης γυναίκας. Έτσι. Ναι, και αυτό έχει μια ερμηνεία έτσι όπως περιγράφεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι να σε αυτά που λέει και έχοντας ένα ρολόι που είναι αδιάστηστο στοιχείο... Δεν καλυπτόμαστε και μπορεί, Φερρυππίν, αυτό που είπα εγώ τώρα είναι μια εικασία. Ένας ιατροδικαστής θα σου δώσει 10 εικασίες. Σωστά. Και γενικότερα να ξέρουμε ότι σε αυτή την ιστορία ακόμα και το κίνητρο, τι ήτανε, γιατί το έκανε. Ναι, ναι. Ήτανε κοινωνιοπαθής, ήτανε ζηλιάρης, ήταν τον ίνταλ, αφήνει κενά. Εγώ τι πιστεύω. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της διαδικασίας, δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά, θα βγουν στοιχεία που θα μας δημιουργήσουν την εξής αίσθηση. Και επίσης... Α, γι' αυτό. Ναι. Α, αυτό ήταν. Ναι, και θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιαλύνεται στο κεφάλι μας. Μία, έχουμε μία λύση του θέματος, η οποία είναι και, πώς να σου πω, κεραυνός, ας πούμε, και νεθρία για τη συνείδησή μας, αλλά και εναντίον του φωνιά, είναι συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να υπάρχουν κάποιες, όχι δικαιολογίες, ερμηνείες γιατί και πώς. Και να μείνουμε στις ερμηνείες και να προχωρήσουμε στην εξέλιξη, γιατί σήμερα το μεσημέρι η εισαγγελία θα αποφασίσει. Ακριβώς. Για το μέλλον αυτού της μικρής Λιδίας, λοιπόν, του 11 μηνών αγγελουδιού που έμεινε. 12 και μισή το μεσημέρι αναμένεται να αποφασίσουν για το θέμα της επιμέλειας. Να εκδοθεί δηλαδή η απόφαση για την επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Η οικογένεια του 33χρονου πιλότου ζητάει τη συνεπιμέλεια, δηλαδή να έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις προφανώς οι δύο οικογένειες, οι γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και οι γονείς της Καρολάιν. Η οικογένεια όμως της Καρολάιν το έχει δηλώσει και ξεκάθαρα μέσω του δικηγόρου του κυρίου Χαρμάνη ότι θέλει την αποκλειστική επιμέλεια της ενός χρόνου πια Λιδίας. Και εκεί που βλέπαμε ότι οι οικογένειες συμβάδιζαν στην αρχή, τώρα βλέπουμε να παίρνουν εντελώς διαφορετικές γραμμές. Να πούμε βέβαια εδώ πέρα, να το υπογραμμίσουμε, ότι βλέπαμε ότι οι δύο οικογένειες και λεγόταν ότι έχουν καλές σχέσεις και θέλουν και οι δύο να δουλέψουν μαζί και παράλληλα για την ανατροφή, το μεγάλωμα αυτού του παιδιού. Αλλά από τη στιγμή που μπήκαν στη διαδικασία να αναλάβει δικηγόρος την υπόθεση και το θέμα της επιμέλειας, άρχισαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο δικηγόρος χρειάζεται, γιατί μιλάμε τώρα για αιτήσεις, για τύπου απολογίες και καταθέσεις. Άρχισε μέσα σε λίγες ώρες από την ώρα που ο κύριος Χαρμάνης κατέθεσε τις αντίστοιχες αιτήσεις στην εισαγγελία και στο τμήμα πρωτοδικών, να βλέπουμε ότι το οποίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Και η οικογένεια της Καρολάιν άρχισε ουσιαστικά να λέει: ναι, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά δεν επιθυμούμε καμία συνεπιμέλεια και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρουμε αν ποτέ υπήρχε η επιθυμία της συνεπιμέλειας. Δεν το ξέρουμε. Το υποθέταμε, Γρηγόρη, βάσει της καλής σχέσης. Ότι οι οικογένειες είχαν καλή σχέση, ναι. Αλλά μέσα σε αυτό το πένθος δεν νομίζω ότι θα υπήρχε μια εκπεφρασμένη άποψη. Τι θα γίνει επιτρέψτε με το παιδί. Μου, με το παιδί θα το δούμε δικηγόρο, τώρα. Ναι, ναι. Μίλησα με τον δικηγόρο της οικογένειας Καρολάιν. Για τις οικογένειες, λέει. Ναι, θα σας εξηγήσω λοιπόν ακριβώς τι συνέβη. Μου λένε λοιπόν ότι υπήρχε μια καλή διάθεση όσο δεν γνώριζαν οι άνθρωποι τι συμβαίνει. Σωστό. Α, από εκεί και μετά έχει αλλάξει τελείως αυτό το κλίμα. Σωστό, εντελώς. Καλά κάνεις και το λες. Βεβαίως. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι για το κομμάτι της, επειδή ακούστηκε τη συνεπιμέλεια, κοινή επιμέλεια, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι και έχουν πει. Να υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία. Δεν θα στερήσουν το παιδί. Όχι, δεν θέλουν να στερήσουν το παιδί από τους
γονείς από τους παππούδες που μένουν στην Αγία Παρασκευή. Σε καμία περίπτωση όμως δεν επιθυμούν κοινή επιμέλεια. Και δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα όταν οι μεν μένουν στην Αγία Παρασκευή και οι άλλοι στην Αλόξενο. Είναι μια καλή ευκαιρία, συγγνώμη, και θα χαρείς και εσύ, Χρύσλα, γιατί είναι φίλη σου, να συνδεθούμε με την κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, την πολύ γνωστή και κορυφαία ποινικολόγο, να μας πει. Καλημέρα καταρχάς. Τι γίνεται σε ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις? Καλημέρα. Τι περιμένουμε να γίνει? Καταρχήν, πρωτού ξεκινήσω και σας απαντήσω, κύριε Γκουτάρα, να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στην κυρία Καινούριου και γρήγορα να είναι πάλι κοντά σας. Αμήν, αμήν με το καλό. Από Δευτέρα στη θέση της. Μακάρι. Να το ευχηθούμε. Για πείτε μας, τι περιμένουμε με την εμπειρία σας, με την ιδιότητά σας, να γίνει από εδώ και μπρος? Ως προς το παιδί, δεν άκουσα την ερώτηση. Ως προς το παιδί, ναι. Ως προς το παιδί που ουσιαστικά είναι προτεραιότητα, ναι. Πρέπει να είναι για όλους η προτεραιότητα πια. Ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η όποια απόφαση, εδώ προφανώς θα έχουμε να κάνουμε με μια εισαγγελική διάταξη, είναι μια προσωρινή απόφαση. Σωστά. Δεν μπορεί να εκδοθεί για ένα ζήτημα που αφορά έναν υλικό τέκνο μια οριστική απόφαση από την πρώτη στιγμή. Μιλούμε λοιπόν για μια προσωρινή απόφαση η οποία ρυθμίζει με ποια οικογένεια θα βρεθεί το παιδί και ποιοι θα είναι αυτοί οι συγγενείς οι οποίοι θα ασκούν την επιμέλεια του παιδιού προσωρινά πάλι, όπως σας είπα. Τι σημαίνει επιμέλεια όμως? Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα τα οποία ή το πρόσωπο που θα αναλάβουν την επιμέλεια του παιδιού, έστω και προσωρινά, με μια εισαγγελική διάταξη, θα επιμελούνται γενικότερα τη διαβίωσή του και θα επιμελούνται κάθε τι που αφορά το παιδί αυτό και την ομαλή του ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη. Δηλαδή, τη μόρφωσή του αργότερα, τη σύντησή του, τη διαβίωσή του, αλλά και την ομαλή του ψυχολογική και ψυχική επανένταξη. Διότι το παιδί θα αναγκαστεί να αλλάξει το οικογενειακό του περιβάλλον. Βεβαίως είναι σε πολύ νεαρή ηλικία, είναι μόλις ενός έτους, αλλά δεν θα έχει τις ίδιες παραστάσεις και την ίδια ψυχοσυναισθηματική σύνδεση με άτομα όπως είναι η μητέρα του, που μέχρι τώρα υπήρχε στη ζωή του. Σωστά. Αλλά από τη στιγμή που έγινε το έγκλημα, η μητέρα δεν υπάρχει πλέον στη ζωή του παιδιού, που σε μια τέτοια ηλικία είναι πρωταγωνίστρια η μητέρα και βεβαίως και ο πατέρας, αλλά ξέρετε πόσο σημαντικό είναι στη ζωή των παιδιών, στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, να υπάρχει η μάνα, να υπάρχει η μητρική αγκαλιά, η στοργή. Αυτό λοιπόν το κενό θα πρέπει, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο το βάρος που θα έχει το άτομο ή τα άτομα ή η οικογένεια, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, γιατί είναι από τη μία οικογένεια του πατέρα, από την άλλη η μητρική οικογένεια που θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, αν μιλούμε για τη μητρική οικογένεια, που θα έχουν να διαχειριστούν από τη μία το πένθος της απώλειας αυτής της νεαρής κοπέλας, της άτυχης της Καρολάιν, αλλά από την άλλη θα πρέπει να διαχειριστούν και θα πρέπει να ανταποκριθούν στο καθήκον τους και στην υποχρέωσή τους να ισορροπήσουν τον ψυχισμό του παιδιού και να συμβάλλουν στην ομαλή του ανάπτυξη. Κυρία Παναγωπούλου, κυρία Παναγωπούλου, μία ερώτηση. Παρακαλώ. Ξέρετε, ναι. Έχετε τα βασικά στοιχεία. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα συμβεί? Η κοτολογία, δεν λέω να πάρετε την απόφαση, αλλά τι πιστεύετε? Δηλαδή, θα δοθεί σε μία οικογένεια, θα δοθεί στην επιμέλεια. Αυτές οι δύο λύσεις είναι. Ποια είναι η εκτίμησή σας, χωρίς να σας δεσμεύει επιστημονικά, νομικά, αλλά εσείς έτσι όπως το βλέπετε, με αυτή τη ματιά. Εκτίμηση, εκτίμηση. Ναι. Περισσότερο σαν τηλεθεάτρια, έχοντας την εμπειρία. Ναι. Ποια είναι η άποψή σας? Μια απλή εκτίμηση που μπορώ να κάνω και γνωρίζοντας... Ναι, ναι, θα σας απαντήσω. Μια απλή εκτίμηση που μπορώ να κάνω και γνωρίζοντας ότι τα δικαστήρια σε τέτοιες περιπτώσεις
αυτό που είναι, αυτό, ο βασικός τους γνώμονας είναι το συμφέρον του παιδιού. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα φωνικό, με ένα άγριο φωνικό, με ένα έγκλημα και με έναν κατηγορούμενο, γιατί κατηγορούμενος είναι, σωστά, δεν έχει κριθεί ένοχος ακόμη από τους φυσικούς, ναι, δικαστές, με έναν κατηγορούμενο ο οποίος μετά το έγκλημα τοποθετεί το παιδί πάνω στη μάνα. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε όλα αυτά που βίωσε το παιδί. Γιατί μπορεί το παιδί να μην μιλούσε, μπορεί να μην μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά σκεφτείτε ότι ακόμη και αυτό που βίωσε το παιδί, θα σας το πούν οι αρμόδιοι ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Εγγράφεται. Είναι τραυματικό. Σε ένα άψυχο παγωμένο κορμί τοποθετήθηκε πάνω, το κορμί της μητέρας. Εγγραφές. Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν, με γνώμονα του ότι θα πρέπει να αποσβεστούν όλα αυτά, τα όποια τραύματα, λιγότερα, μεγαλύτερα, τα όποια συνέβησαν στο παιδί, θεωρώ ότι το παιδί, η δική μου εκτίμηση είναι, θα δοθεί στη μητρική οικογένεια και βεβαίως αυτό θα συμβάλλει και η κοινωνική έρευνα, θα σταθμίσει ο δικαστής και τα αποτελέσματα της κοινωνικής έρευνας, τα οποία δεν τα γνωρίζω, αλλά από ό,τι έχω πληροφορηθεί από τα μέσα κι εγώ, γιατί μου είπατε, κύριε Μικρούτση, και... ως τηλεθεατρία, έχω ακούσει ότι είναι θετική η κοινωνική έρευνα για την μητρική οικογένεια. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να μην ανατεθεί στην γιαγιά και στον παππού. Εγώ θα πω με άλλο ένα στοιχείο. Την κοινωνική, υπήρξε πένθος κοινωνικό, γιατί μπήκαμε σε αυτή την ιστορία. Δεν ήταν μια ιστορία έξω από εμάς. Λοιπόν, και άρα υπάρχει και όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Αυτό βαραίνει την ιστορία. Αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένα έγκλημα του που το βλέπουμε εξ αποστάσεως και το βλέπουμε τυπικά και περισσότερο νομικά. Υπάρχει. Μου επιτρέπετε. Και είναι ζωντανό αυτή τη στιγμή στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Το αίσθημα έχει του κόσμου. Αλλάξει λίγο η ζωή μας. Έχει επέμβει στη ζωή μας το γεγονός. Έχουμε στενοχωρηθεί όλοι. Και πολύ, όχι απλά. Και πολύ, ακριβώς. Σας ακούω, μου είπατε, μου επιτρέπετε. Να μπορώ να... Αν μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, ο κόσμος που παρακολουθεί και τόσα χρόνια την πορεία μου, μέσα από τη δουλειά μου, όπου αναγκαζόμαστε κι εμείς και πολλές φορές πρέπει να βγούμε να μιλήσουμε για τα εγκλήματα στα μέσα, να ενημερωθεί ο κόσμος. Ίσως είναι και από τις ελάχιστες, σπάνιες φορές που παρίσταμε σε μια ψυχαγωγική εκπομπή, όπως είναι η δική σας, για να μιλήσω για ένα έγκλημα. Όμως, θα σας πω, πολύ ευπρόσωπα έχετε προσεγγίσει την υπόθεση αυτή όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά από την άλλη θα σας πω ότι είναι ένα έγκλημα, όπως λέτε, που προκάλεσε κοινωνικό πένθος, πολύ ορθά. Είναι ένα έγκλημα το οποίο απασχολεί την κοινή γνώμη. Γι' αυτό και αυτά τα φωνικά, τέτοιου είδους εγκλήματα, δικάζονται από μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Συστά. Από δικαστήρια όπου δεν μετέχουν μόνο τακτικοί δικαστές. Έχουμε 3 τακτικούς δικαστές. Έτσι. Ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος θα δικαστεί από 3 τακτικούς δικαστές, αλλά και από 4 ενόρκους. Έτσι. Από 4 ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Θα είναι χρονοβόρος αυτή η διαδικασία, δηλαδή θα πάει μακριά. Η βαλίτσα, δηλαδή το δικαστήριο που θα αποφασίσει. Ναι. Κοιτάξτε, η προδικασία νομίζει ο απλός πολίτης ότι επειδή απολογήθηκε ο κατηγορούμενος και έδωσε μια νομολογία ότι εκεί έχουμε τελειώσει και μετά θα περιμένουμε τι θα πει στη δίκη. Όχι. Η προδικασία λοιπόν ξεκινάει από τη σύλληψη του κατηγορουμένου μέχρι και τη δίκη. Αυτό είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, διαρκεί μήνες, σίγουρα θα διαρκέσει μήνες, γιατί προφανώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ακριβώς αυτό που έλεγα. Βεβαίως και είναι ένα χρονικό διάστημα αρκετό. Okay, κυρία Παναγοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα. Και Γιάννη, πάμε... Και να ευχηθούμε να μην ακούσουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις. Αμήν. Δυστυχώς είναι καθημερινότητα αυτό. Είδατε την εχθές την ιστορία με το βιτριόλι. Ναι, δυστυχώς. Φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, δυστυχώς. Κυρία Παναγοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε, Γιάννη, σε μία δήλωση της Στένιας Μακρύ.
Που προκάλεσε αντιδράσεις. Έγινε κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εκπομπής στο Sky, αν δεν κάνω λάθος. Το λες πολύ σωστά. Κλείνοντας, είπε μία πρόταση που προκάλεσε αντιδράσεις. Είπε μία πρόταση λοιπόν που ουσιαστικά χαρακτήρισε τον κατ' ομολογία δολοφόνο, γοητευτική προσωπικότητα και ότι μετά από όλα αυτά που θα πει στο δικαστήριο θα αυξηθούν οι followers. Ας το δούμε και ας το σχολιάσουμε. Και θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Μακρύ να μας το διαλευκάνει. Αυτό είναι το καλύτερο. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το καλύτερο γιατί θα δούμε τι ακριβώς έγινε να πει. Όλο αυτό το στρατήγημα του κατηγορουμένου, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι εξαιρετικά ευφυής και κατηρτισμένος και περί τα νομικά, οδηγεί σε έναν πρακτικό στόχο. Και στόχος του είναι να σπάσει τα ισόβια. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παναγιώτοπουλου. Και στην όλη της την έκθεση κατά τη διάρκεια της δίκης. Θα δείτε μια γοητευτική προσωπικότητα που θα αρχίσετε κι εσείς να είστε followers. Σίγουρα όχι. Αυτό είπε η κυρία Τένια Μακρύ και με χαρά την υποδοχόμαστε, Αντρέα, επιτέλους μαζί, συνεργάτες χρόνια. Δεν το συζητάω, αλλά θέλω οπωσδήποτε την ερμηνεία... Της Τένιας. Ναι, της Τένιας. Ξεκάθαρη. Είναι αστείο, δηλαδή. Είναι μελλοντολογή, τι θα συμβεί. Τι κάνεις, Τένια μου. Καλημέρα, κυρία Μακρύ, καλημέρα, Τένια. Καλημέρα. Πήρα τις φωτογραφίες σου. Τις πήρα τις φωτογραφίες σου. Χαίρομαι που με βάλατε στην παρέα σας και ιδιαίτερος, Αντρέα, που μιλάω μαζί σου τηλεοπτικά μετά από τόσα χρόνια. Αντρέα μου, ειλικρινά δεν πίστευα στα 70 μου χρόνια ότι τα social media θα ασχολείται μαζί μου με μια έκφραση η οποία ήταν μεμονωμένη και ήταν συνέχεια μιας ολόκληρης κουβέντας που είχαμε κάνει προηγουμένως στην εκπομπή. Βέβαια, δεν λέω τίποτα διαφορετικό και τώρα. Γιατί οι προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων, Ανδρέα, είναι πραγματικά πολύ γοητευτικές. Γιατί θέλουν να προσεγγίσουν τους ανθρώπους κοντά τους, θέλουν να αποσπάσουν τη συμπάθειά τους, να εδραιώσουν τη φυσιογνωμία τους ως θύματα, ούτως ώστε να έχουν όλη την εύνοια και το χειροκρότημα της κοινής γνώμης. Αυτή λοιπόν η προσωπικότητα, πρέπει να πούμε, ότι καταγράφεται σε όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια και δείτε κάτι το οποίο εφεύρα εγώ. Εάν όμως εκείνη τη στιγμή αυτό απομονώθηκε ως πρόταση και θεωρήθηκε ότι είναι μια ευνοϊκή, αν το θέλεις, έκφραση υπέρ του ανθρώπου αυτού ο οποίος διέφραξε αυτό το έγκλημα. Του δολοφόνου, βεβαίως. Ναι, του δολοφόνου. Δεν μ' αρέσει η λέξη. Η λέξη αυτή με ανατριχιάζει. Είναι πολύ πραγματική, αλλά δεν θέλω να τη βάζω στο στόμα μου, όπως δεν βάζω στο στόμα μου και κάποιες άλλες λέξεις οι οποίες εμένα νιώθουν ότι μου δημιουργούν τοξικότητα. Οπότε λοιπόν αυτή η έκφραση, αν το θέλεις, ήταν μια πραγματική άποψη, δεν ήταν προσωπική μου άποψη μόνο, είναι επιστημονικά εδρεωμένη άποψη, ναι, ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν βρεθούν μπροστά στο κοινό θα παίξουν μια παράσταση. Σωστά. Που τουλάχιστον στη δική μας τη γλώσσα τη λέμε μια ιδανικοποίηση του εαυτού τους, ένα φλερτ με τον εαυτό τους και ένα φλερτ με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απέναντί τους. Αν λοιπόν αυτό παραφράστηκε, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικά. Δεν είναι θέμα παράφρασης, Τένια μου. Δεν είναι θέμα παράφρασης. Είναι ότι ένας άνθρωπος που είναι εξειδικευμένος και χρησιμοποιεί μία τόσο θετική λέξη για ένα δολοφόνο, εγώ δολοφόνο θα τον πω και ας είναι τοξική η λέξη, όταν ακούει το γοητευτική προσωπικότητα, δεν αντιλαμβάνεται και θα αυξήσει followers, δεν αντιλαμβάνεται στην πράξη τι μπορεί να λέει ένας ψυχολόγος και ένας ψυχίατρος. Άρα, τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Απλά ήταν στο κλείσιμο και ακούστηκε. Ακούστηκε μόνο αυτό. Είναι τόσο φάουλ γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος και πολύ έμπειρος. Που σημαίνει ότι το γοητευτική θα έπρεπε να το πάρεις εκείνη τη στιγμή και να το κάνεις κομμάτια. Δεν μπορεί το κοινό να καταλάβει τι σημαίνει γοητευτικός δολοφόνος στο κομμάτι της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Με ποια μιλάω και Η Χρύσλα είμαι. Χρύσλα Γιώργα Κοπούλη. Χρύσλα μου, αναμφίβολα. Το θέμα αναμφίβολα ότι ο καθένας από τις λέξεις που λέμε και οι οποίες για μας είναι επιστημονικά αποδεικμένες και καταγραμμένες, πιθανότητα να μην επικοινωνήσει με το περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά όμως, από τη στιγμή που καλούμεθα ως άνθρωποι που έχουμε μία γνώση στο αντικείμενο, οφείλουμε να είμαστε σωστοί σε αυτό που εκφράζουμε. Τώρα, εάν αυτό δεν μεταφράζεται ή μεταφράζεται στη γλώσσα την καθομιλουμένη που δίνουμε μια άλλη διάσταση στη λέξη, ίσως αυτό
να μην μπορούμε να κάνουμε για κάτι γι' αυτό. Και πιθανότατα, όπως λες και εσύ, θα έπρεπε αυτή τη λέξη εγώ να την πω περιφραστικά ή να την κάνω νιανιά. Ναι, χτύπησε άσχημα. Θέλω να πω κάτι στην Τένια. Τένια μου, και ξέρει πόσο την αγαπάω, άρα δεν υπάρχει δόλος γι' αυτό. Θα κάνω μια υπόθεση. Ας υποθέσουμε ότι οι δυο μας περνάγαμε από εκεί και είχαμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα για να δούμε αυτό το νεκρό κορίτσι, να ξέρουμε ότι το έχει σκοτώσει κάποιος και ότι έχει βάλει και το παιδί και την έχει πνίξει, επί 6 λεπτά την έπνιγε, άρα είναι. Δεν υπήρχε περίπτωση και εσύ και εγώ και οποιοδήποτε να αρθρώσει αυτή την κουβέντα που μετά από ένα χρόνο ή μέσα σε ένα βιβλίο ή αναλύοντας ή εξηγώντας διάφορους serial killer, οι οποίοι μάλιστα ξέρουμε ότι δεχτήκανε και πολλές ερωτικές εξομολογήσεις. Βέβαια, και στην Ελλάδα. Έτσι, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια αναφορά, αλλά επί του παρόντος, όταν ζεις αυτή την ασκήμια, όταν ζεις αυτό το πένθος, όταν βιώνεις αυτή την ιστορία, για μένα αφήνω τη λεπτότητα στο ράφτη και θα τον λέω φωνιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίζω με τα όποια μικροδικαιώματά του. Γιατί από τη μεριά της υπεράσπισης του θέλουν να φιλοτεχνήσουν ένα προφίλ ευνοϊκό. Σωστά. Για να εξυπηρετήσει μια υπερασπιστική γραμμή. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοια πράγματα περί γοητευτικού, περί καλού παιδιού. Δηλαδή, υπέρ του πάνε. Πω, αυτά τα πράγματα, εγώ βγήκα και είπα από μια φίλη μου είπε ότι είναι καλό παιδί, δεν αντέχω να το αρθρώνω. Για μένα αυτή τη στιγμή, και εκείνη και η αντίρρησή μου με έναν ικανότατο δικηγόρο που έχει, ο οποίος λέει διάφορα, δεν γίνεται αυτόν τον άνθρωπο να τον υπερασπιστούμε. Έχει σκοτώσει τη μάνα του παιδιού του, στην ουσία και το παιδί του και οικογένειες και μας κορόιδευε για 40 μέρες άπασα την κοινωνία. Δεν μπορώ να δω αυτή τη διάσταση. Πρόβαλες μία διάσταση που κάτω από όρους άλλους θα ήταν στοιχείο παρατήρησης σε άστοχη στιγμή. Είναι στιγμή που είμαστε φρικαρισμένοι, Δένια. Είναι στιγμή που ζούμε πένθος, Δένια. Έγινε δικό μας κορίτσι. Και εγώ μαζί με σένα, Ανδρέα μου. Η πρόθεση μου εκείνη τη στιγμή δεν ήταν καν υπερασπιστική. Ξέρω την πρόθεση. Είπε λάθος στιγμή ο Ανδρέας και εδώ είναι. Ξέρω την πρόθεση σου, μωρέ Τένια. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει ο Ανδρέας. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέει ο Ανδρέας, ότι απλώς ήταν μια άστοχη στιγμή μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα και τη φυσιογνωμία. Κόπηκε η γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, έτσι. Και δεν το δω με μια άλλη άποψη ότι ήταν μια ολόκληρη κουβέντα αυτή που έγινε. Δεν ήταν απλώς τελευταία πρόταση, ήταν εκείνη η οποία, αν το θέλει, έμεινε και ήταν η κατακλείδα της όλης κουβέντας που είχε προηγηθεί. Αναφυσβήτητα, εκείνο το οποίο εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση ήταν να δώσω μια, αν το θέλει, φυσιογνωμική πινελιά σε αυτόν τον άνθρωπο που θα τη χρησιμοποιούσε υπέρ του. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά, Ανδρέα μου, με την υπέροχη που έχει τη ελληνική γλώσσα, τι σημαίνει γητευτή. Γητευτής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κοροϊδεύει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάνε σε παραπλανήτη. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σου λέει ψέματα. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σε φλερτάρει και ξέρει τι γίνεται. Είναι εκείνος ο οποίος ιδανικοποιεί τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν ήταν εκείνο το περιεχόμενο της λέξης. Τώρα, εάν αυτό έπεσε σε λάθος στιγμή, αυτό μπορώ να το δεχτώ. Αλλά δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι αυτή η περιγραφή μου είχε ως σκοπό να κάνει πιο, αν θέλει, ελαφρύτερο το προφίλ αυτού του ανθρώπου. Αλίμονα. Εγώ για αστοχία είπα και την εξήγησα για ποιο λόγο είναι αστοχία. Ας το πάρουμε έτσι, ας το πω ότι ήταν άστοχη στιγμή που αυτό ελέγχθη, αλλά το περιεχόμενό της όμως δεν ήταν καθόλου έτσι όπως πήγανε να το μεταφράσουν κάποιοι μέσα στα social media και να του δώσουν την έκθεση. Γεγονός. Μόνο με μία λέξη. Ξέρουμε τι γίνεται. Πόσο πίσω με πας. Νομίζω τώρα ότι κάνουμε εκπομπή μαζί. Επιτέλους μαζί. Και καλά κάνατε, αγαπημένη μας Τένια, που το αποσαφηνίσατε για να μην μένουν εντυπώσεις, γιατί όντως ήταν η τελευταία σας πρόταση και μετά έκλεισε η παρουσία σας στην εκπομπή. Εγώ ζήτησα, δεν την πήρα τηλέφωνο προσωπικά, ζήτησα από τους ανθρώπους της εκπομπής να βγει η Τένια, γιατί είναι άδικο να καταμαρτυρούν κάτι στην Τένια που δεν έχει καμία πρόθεση. Η Τένια έκανε μια παρατήρηση που όμως την υπάρχουσα ισορροπία των πραγμάτων με μια προσπάθεια
να τον υπερασπιστούν και να του φιλοτεχνήσουν ένα προφίλ, έρχεται και σκάει. Και κουμπώνει υπέρ του αυτό. Και κουμπώνει, αν όχι υπέρ του, ναι, δεν ναι, έχει. Μαλακώνει λίγο αυτό το κλίμα. Αυτό το άχτη που έχουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, και, μόνο μία φράση. Και μία φράση, υπάρχει Ανδρέα. Και το θέμα του παιδιού. Σωστά. Και όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Μία έτσι. Φράση μου επιτρέπετε, ναι, μόνο ναι, ναι. Μία φράση. Για μένα, χειρότερο όχι από το εγωιτευτικό, ήταν ότι θα αυξήσει του followers. Γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μου, προσβάλλει και τον κόσμο που παρακολουθεί αυτή την ιστορία. Μα δεν το έχουμε δει, Γιάννη μου. Ένα λεπτό να τελειώσω. Δεν αναγκάζει να σου πει, αλλά που θα του αξίζει. Απλά λέω ότι αυτό. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μακάρη, να ολοκληρώσω μόνο αυτό που θέλω να πω. Από το αν είναι εγωιτευτικό ή όχι και ηγητευτή, το δέχομαι πολύ, αλλά το ότι θα αυξήσει του followers. Ένα τέτοιο άνθρωπο προσβάλλει και τον κόσμο. Γιάννη μου, αυτό γίνεται από την πρώτη μέρα. Γιάννη μου, έχει αυξήσει 5.000 του followers. Ένα δολοφόνο που δεν θα χειρίζεται πια ένα λογαριασμό. Τι μου λέτε με αυτό. Η Τένια Μακρύ δεν είναι απλό άνθρωπο. Είναι μια ψυχολόγο. Σου λέει πώ ακριβώ. Μην τζακωνόμαστε κόσμο. Καταλαβαίνουμε για την άλλη των άλλων που γίνεται followers για να ενημερώνεται. Να βλέπει. Ναι, μπορεί να μπει, όχι να τον ακολουθήσει. Εδώ μιλάμε τον ακολουθούν, Αντρέα. Ξέρει τι μπορεί να γράψει κάποιο από εκεί. Δεν σημαίνει ταύτιση, αλλά εντάξει, μην. Τέλος πάντων, κυρία Τένια. Δύο λεπτά θέλω να πω κάτι στο Γιάννη, αν ο Γιάννης ήταν αυτός. Βεβαίως, ναι. Γιάννη, πρέπει να σου πω ότι οι ακολουθητές δεν είναι πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε έναν άνθρωπο και τον ακολουθούν. Είναι γιατί θέλουν να ανήκουν κάπου. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι είναι ακολουθητές σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ακολουθητές και σε σένα και σε μένα και σε άλλους. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν μια προσωπικότητα που ξέρεις, ναι, εγώ είμαι ακολουθητής του Ανδρέα του Μικρούτσικου, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν όλους τους διάφορους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο χρονικό διάστημα γίνονται μια μόδα, υπάρχει ένα όνομα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ανάγκη να ταυτίζονται και να νομίζουν ότι για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι στον κατάλογο των ανθρώπων που ακολουθούν έναν άνθρωπο, γίνονται και εκείνοι διάσημοι ή γίνονται και εκείνοι τα πρόσωπα της ημέρας για τα οποία μιλάνε για αυτά. Σωστό. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αν το θέλεις, που η κοινωνιολογία και η ψυχολογία και η κοινωνική επιστήμη έχει ασχοληθεί για το ποιοι είναι οι followers, ποιους ακολουθούν και για ποιους λόγους. Μάλιστα. Τένια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και με πολύ μεγάλη χαρά σε είδαμε έστω και έτσι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που με ταξιδέψατε στο παρελθόν με ένα πολύ λίγο δύσκολο παρόν. Αλλά αυτά έχει η ζωή. Είναι ένα κέρμα με δύο όψεις. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Αντρέα μου, σ' αγαπώ και χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σου. Τένια, επειδή μου έκανες μία πρόσκληση, πρόταση με τη φωτογραφία, δεκτό, θα συναντηθούμε με την ομάδα εκεί που μου στείλες. Τέλεια. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε μια άλλη διάσταση που δόθηκε εχθές στο δελτίο του Μέγκα από τον ταξίαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο, ο οποίος μίλησε για ένα ταξίδι ενός από τους δύο με έναν άνθρωπο του αντίθετου φύλου στη Σούδα, ναι, με σκοπό να κλείσουν ένα σπίτι. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Έχετε μία σημαντική πληροφορία για ένα περίεργο ταξίδι στη Σούδα. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι κάπου εκεί στο πρώτο 12ήμερο του Απριλίου ένας από το εκ των δύο, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε ποιος, με άτομα του αντίθετου φύλου ταξίδεψε σε ένα χωριό έξω από τη Σούδα, είδαν κάποιο σπίτι για να τον νοικιάσουν. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε κορονοϊό και απαγορεύονταν και οι μετακινήσεις. Προφανώς φαίνεται θα ταξίδεψαν με κάποιο μέσο, ένα αέριο. Κάτι δεν πήγαινε καλά και κάποιος ήθελε προφανώς να απομακρυνθεί μακριά από τη συζυγική στέγη. Ναι. Άρα εδώ έρχεται αυτό να μας πει ότι εντάξει, φτάσαμε σε ένα έγκλημα τον Ιούνιο μήνα. Μα από τον Απρίλιο, αν γινόταν αυτή η κίνηση, αυτό λέει η πληροφορία, αυτό θα πρέπει να το ρευνήσουν οι αρχές. Mm-hmm. Προφανώς υπήρχαν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά δεν ξέρω με τι έχουν σχέση. Αυτό το τρίτο πρόσωπο τώρα που ταξίδεψε στη Σούδα με κάποιον από τους δύο, είτε με την Καρολάιν είτε με μπορεί τον Καρολάιν. Μπορεί να είναι φιλικό πρόσωπο. Μπορεί να είναι πρόσωπο εμπιστοσύνης της Καρολάιν ή πιο κοντά στον πιλότο. Δεν ξέρω. Αυτό θα φανεί στην πορεία αν το ερευνήσουν οι αρχές, ο ανακριτής εν προκειμένου, πιστεύω να το ερευνήσει. Όταν υπάρχει ένα παιδί στη μέση. Συνήθως τα ζευγάρια δεν απομακρύνονται χιλιόμετρα μακριά. Βέβαια. Υπάρχει ο συντετικός κρίκος. Είναι μια άλλη διάσταση. Πάντως... Καταρχήν είναι σαφής ότι μιλάει για τον. Ναι, γιατί λέει με το εναέριο μέσο. Δεν το λέει. Δεν το λέει.
Δεν όχι, λέει, όταν σου λέει όμως... Λέει ότι με... Με ένα αέριο μέσο... Λόγω κορονοϊού σε... με ένα αέριο μέσο. Αφήνει να εννοηθεί, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Το μοναδικό λέει ένα αέριο μέσο είναι το ελικόπτερο. Το λέει έμεσα, το λέει έτσι, έμεσα. Κακώς επέμεινε και η παρουσιάστρια να λέει αυτός ή αυτή. Ήτανε σαφές. Ναι, ήταν σαφές. Το εννοεί και εννοεί αυτόν. Και η πληροφορία του είναι ότι με μια γυναίκα, ο Μπάμπης πήγαν να νοικιάσουν εν μέσω βασιλείου του κορονοϊού... Να νοικιάσουν ένα σπίτι. Και σου λέει πόσο, ένα-ενάμιση μήνα πριν. Αντρέα μου, από τον Απρίλιο. Αν μου επιτρέψει, επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δώσει συνέντευξη και στο ΚΕΙ, την οποία μελέτησα πάρα πολύ, που θα κυκλοφορήσει αύριο, επιμένει ότι δεν αναφέρεται σε κάποια από τα δύο πρόσωπα. Αλλά εδώ αναφέρεται. Το λέω σαν στοιχείο. Ναι, κράτησε εδώ, κάτσε, Γιάννη, εδώ ξεκάθαρα το είπε. Εδώ είπε με ελικόπτερο τι πήγε, μωρέ. Γιάννη μου, ξεκάθαρα το είπε. Εδώ μέσα, δεν μπορούσε να είναι αεροπλάνο. Με κορονοϊό δεν γινόντουσαν ταξίδια. Αυτό είπε κιόλα. Okay. Πάντως εδώ ξεκάθαρα αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι αναφέρεται σε ένα από τα δύο πρόσωπα. Εγώ σας λέω ότι την πληροφορία που έχω από το περιοδικό είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ προσεκτικός ότι δεν αναφέρεται σε κανένα από τα δύο πρόσωπα. Τον ρωτάει συγκεκριμένα δημοσιογράφος και δεν απαντάει. Θες να πεις ότι το μαζεύει. Εδώ, όχι, σας λέω εδώ, ότι την πληροφορία αυτό καταλαβαίνω. Εν τη ρήμη του λόγου του ξεφεύγει. Στο γραπτό είμαστε πιο. Εδώ είναι επεαπτερόιντα. Το γραπτό είναι μανουσκρίπτα και είναι άλλο. Και αν δεν κάνω λάθος, το πρωί είχε βγει στον κύριο Παπαδάκη που το επανέλαβε. Βέβαια, ξετυλίγοντας το κουβάρι, κανείς νομίζω από εμάς δεν πιστεύει ότι αυτό το ζευγάρι είχε μια αρμονική σχέση. Έτσι, αυτό βγαίνει. Εκ του αποτελέσματος, βεβαιότητα. Και ο κύριος βεβαιότητα. Ο κύριος Κατερινόπουλος είναι επίσης από τους ανθρώπους που όταν ήταν στο φως στο τούνελ, ήταν από τους πρώτους που είχε μιλήσει και είχε καταδείξει το βεβαίως, στην πρώτη μέρα προβολής της υπόθεσης. Πάντα μιλώντας από το περιοδικό και που έχω διαβάσει τη συνέντευξη, ότι έχει κάποια στοιχεία ο ίδιος που μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές. Τα οποία τα έχει καταθέσει, θα πάει να τα καταθέσει, περιμένει υπόθεση. Να κληθεί. Τι εννοείς? Νομίζω ότι όταν κληθεί θα μπορεί να δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω. Ναι, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Ναι, έχει, okay, γιατί έχει αν όντως έχει στοιχεία, έπρεπε να έχει κληθεί χθες. Έχει μεγάλη σημασία. Συνεχίζεται γιατί η ανάκληση. Όταν ο κύριος Κατερινόπουλος σου λέει ότι έχει στοιχεία, θα πρέπει λοιπόν να τον καλέσουν. Βέβαια, θα πρέπει να τον καλέσουν για να αξιολογήσουν τα στοιχεία. Και το τι μπορούν να δώσουν σε όλη την υπόθεση. Να σας πω και ένα επιπλέον στοιχείο λοιπόν. Στο περιοδικό λέει ότι αυτή η υπόθεση με το αυτοκίνητο, ότι είναι τη γνωστή BMW που ήταν απ' έξω. Η μαύρη, ναι. Ότι να μην περάσει απαρατήρητο, ότι σχετίζεται πάντα με την υπόθεση. Λέει πάντα στο περιοδικό. Άρα, ναι. Λοιπόν. Έτσι, ωραία. Λέω, θα περιμένουμε να διαβάσουμε και τη συνέντευξη, γιατί ο κύριος Κατερινόπουλος είναι ένα πρόσωπο που έχει μπει με το δικό του τρόπο σε αυτή την ιστορία. Και που όμως η κοινή γνώμη. Μπράβο, με πολύ σοβαρότητα και η κοινή γνώμη ταυτίζεται με πολλά από όσα λέει ο κύριος Κατερινόπουλος. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να παραμείνουμε μάλλον στο θέμα και να πάμε πάλι στη Μικρή Λιδία και να συνδεθούμε με την κυρία Ειρήνη Ρέρα, είναι παιδοψυχολόγος. Και να θυμίσουμε ότι στις 12.30 η εισαγγελία θα αποφασίσει για θα την επιμέλεια. Θα εκδώσει απόφαση για την επιμέλεια της Μικρής. Κυρία Ρέρα, καλημέρα. Και θέλουμε με αγάπη να αγγίξουμε αυτό το κομμάτι για τη Μικρή Λιδία. Τι πρέπει να γίνει με αυτό το κοριτσάκι? Καταρχήν ευχηθούμε περαστικά στην κυρία Καινούργη, σε Δερένια. Παρακολουθούμε όλοι με κομμένη την ανάσα όλη αυτή την υπόθεση που δυστυχώς το πιο τραγικό πρόσωπο είναι η μικρή άτυχη Λιδία. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Μητρούτσικος στον όρο συλλογικό πένθος, αναφέρω και τον όρο συλλογικό τραύμα. Αποτελεί και όλους μας τραυματική εμπειρία, ειδικά σε εμάς τους γονείς, που λέμε σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας και τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Κυρία Ρέρα, με μία μικρή, έτσι, ένα κόψιμο μικρό, το πιο τραγικό πρόσωπο είναι το θύμα. Γιατί έχασε ό,τι πιο πολύτιμα έχουμε, τη ζωή της. Και μετά έρχεται η κόρη της. Σωστότατο. Αυτή την παρατήρηση. Μην την έχουμε δεδομένη ότι σωστότατο. Χάσαμε. Είναι το δράμα του δράματος, ο δράμα. Ναι. Χίλια συγγνώμη, συνεχίστε. Είναι μια τραγική υπόθεση, πραγματικά. Η μικρή Λιδία λοιπόν υπέστη το πιο βαθύ, το πιο τρομακτικό τραύμα. Αυτό της απώλειας της μητέρας της, ακριβώς τη στιγμή που την είχε τόσο μεγάλη ανάγκη. Εκτός αυτού χρησιμοποιήθηκε και ως αντικείμενο. Τοποθετήθηκε δηλαδή πάνω στο σώμα ενός πτώματος, αυτό της μητέρας. Στο σενάριο που είχε στο μυαλό του. Ακριβώς. Μία συμπεριφορά η οποία είναι κακοποιητική εκ των πραγμάτων. Πολύ σωστά. Προς τον ίδιο. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και ως βιτρίνα στην κηδεία της μητέρας της. Mm-hmm. Αντεδείχνεται μια τέτοια ηλικία νήπιο να συμμετέχει σε μια τέτοια διαδικασία βαριά ψυχική οδύνη, γιατί ούτε μπορεί να το διαχειριστεί.
ούτε μπορούμε να το εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή δεν επικοινωνεί λεκτικά, δεν αντιλαμβάνεται ένα αίσθημα πόνου, ένα αίσθημα οδύνης. Οπότε όλα αυτά φαίνεται ότι αποτελούν μια άσκηση ψυχικής βίας στο παιδί που δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχει στο μέλλον. Και... Με την ιδιότητά σας έχει καταγράψει κάτι αυτό το παιδί, δηλαδή μελλοντικά έχει καταγραφεί κάτι από αυτά όλα τα τραγικά που έζησε. Απαντήσει, να πω ότι επίσης χρησιμοποιείται και σε σχέση με, το, με την υπερασπιστική γραμμή, όχι, ότι λέει ο Μπάμπης, τα πάντα για την κόρη μου. Δηλαδή είναι μέρος... Όχι και κάτι ακόμα, έτσι, ότι δεν να... το ήθελε να... η Καρολάιν και δεν φερότανε καλά. Και για να σκηνοθέτησε, σκηνοθέτησε αυτή η φιλοτέχνηση το του προφίλ που λέω έχει μέσα κεντρικό ρόλο την Καρολάιν. Βέβαια. Άρα συνεχίζει την ασύστολη εγκληματική. Και όλα τα έκανα για το παιδί μου. Και χρησιμοποίηση του παιδιού. Έτσι. Αυτό, για να ολοκληρώσω αυτά τα στοιχεία που είπε η κυρία Ρέρα. Το ερώτημα... Για πείτε μας, έχει καταγράψει κάτι από αυτά όλα τα τραγικά που έζησε? Και αν έχει καταγραφεί, πώς μπορεί να ξαναενεργοποιηθεί, είναι το θέμα. Εντάξει, σε αυτές τις ηλικίες που δεν έχει αναπτυχθεί λεκτική επικοινωνία, τα παιδιά έχουν συναισθήματα και αντιλαμβάνονται και το κλίμα που υπάρχει και το αίσθημα της απώλειας της μητέρας φυσικά. Και εννοείται πως αποθηκεύουν σκηνές βίας, αν ήταν παρόν το παιδί. Έτσι. Και αποθηκεύουν και σκηνές ψυχικής οδύνης. Φυσικά και καταγράφονται αυτές στον εγκεφαλό μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε πώς θα βγουν. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάντως, μια άσκηση, όταν υπάρχει άσκηση ψυχικής βίας, τα αποτελέσματα είναι άγνωστα σε βάθος χρόνου. Θέλω να πω κάτι προκλητικό και το λέω εκ προημίου ότι είναι προκλητικό για να μου το σχολιάσει η κυρία Ρέρα. Δεν σημαίνει ότι αν πέρναγε από το χέρι μου θα το έκανα, αλλά είναι μία σκέψη. Μήπως η καλύτερη λύση για το παιδί θα ήταν η υιοθεσία? Τι θέλω να πω? Οι γονείς της μητέρας είναι μέσα στο πρόβλημα και βεβαίως αυτό το παιδί τους ανήκει, ανήκει και στις δύο οικογένειες, τους ανήκει. Μήπως και ίσως και λύσουν όλο αυτό το χαμό που έγινε. Απ' την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι οι γονείς, επειδή θα αγαπήσουν πάρα πολύ το παιδί, θα κοιτάξουν να το διασφαλίσουν. Το περιβάλλον όμως, ο περιβάλλον, χώρος δεν θα έρθει εκδικητικά να πει στο παιδί, να του βάλει και τη πολύ γρήγορα, Άντρεα. Ότι, το πιστεύω απόλυτα. Εγώ πιστεύω και από παιδική ηλικία. Και από παιδάκι. Και από παιδάκι. Απ' την άλλη μεριά, η άλλη οικογένεια, όταν περάσει ο καιρός, θα προσπαθήσει να αθωώσει μέσα στο μυαλό τον πατέρα. Άρα είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό το θέατρο του δράματος θα παιχτεί σε ένα απροετοίμαστο μυαλό. Εάν γινόταν, είναι αιρετικό αυτό που λέω, έτσι, γιατί έχει ανθρώπους που δεν αγαπάνε. Αλλά αν γινόταν μια υιοθεσία, θα είναι το πρόβλημα της υιοθεσίας, το οποίο το έχουμε δει. Κάποια στιγμή σου λένε, ξέρεις, δεν είσαι δικό μας παιδί και είναι ο γονιός. Υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά διευθετείται. Με αυτή την έννοια, ξέροντας τι το περιμένει, αρθρώνω αιρετικά ότι θα μπορούσε να είναι μια τρίτη λύση με τα λιγότερα προβλήματα απέναντι στο παιδί. Το έχουν αρθρώσει κι άλλοι, Αντρέα. Ναι, δεν είσαι ο μόνος. Μου ήρθε, λέω, θα το πω χωρίς να το υπερασπίζω. Δηλαδή, αν παίρνει από χέρι μου, εγώ θα το έδινα στους γονείς. Φαντάζει ως μια κάποια λύση σε κάποιους. Για τα λιγότερα προβλήματα. Ακριβώς. Είναι και μια εύστοχη υιοθεσία. Κυρία Ρέρα, τι λέτε για αυτό που είπε ο Αντρέας? Κοιτάξτε, ακόμα και στις περιπτώσεις της υιοθεσίας, αυτό που προτείνεται πάντα είναι το παιδί να γνωρίζει την αλήθεια, την αφήγηση της ιστορίας του. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, αν τυχόν συνέβαινε κάτι τέτοιο, υποθετικά μιλώντας πάντα, θα πρέπει το παιδί κάποια στιγμή που θα έχει την ανάγκη ή ως ιστορία ζωής να μάθει. Θα το μάθει, αλλά έξω από αυτήν, κυρία Ρέρα, έξω από αυτήν, σε έναν άλλο χώρο, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ μαζί σας. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι ερχόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας στη στιγμή που θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με τις ρίζες μας. Ναι. Όποιος και να είναι ο γονιός μας, να το γνωρίσουμε, να μάθουμε τι συνέβη, πώς γεννηθήκαμε. Είναι μια ανθρώπινη ανάγκη αυτή. Δεν θα αποφύγει το παιδί έστω να ζήσει κάτι τέτοιο. Έχετε δίκιο, κυρία Ρέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και πάμε, Γιάννη, σε ένα άλλο ποστάρισμα που δημιούργησε πολλές αντιδράσεις. Και μιλάμε για την κυρία Χρυσίδα Δημουλίδου,
που στο Facebook έκανε μια μεγάλη ανάρτηση αναφορικά με το φωνικό. Έκανε λοιπόν μια μακροσκελέστατη ανάρτηση, στην οποία μεταξύ άλλων είπε ότι δεν πιστεύει ότι είχε προσχεδιαστεί ο φόνος, ότι κατά ομολογία δράστης δημιούργησε ένα επιπόλαιο σκηνικό για να προστατεύσει, για να μην φυλακιστεί, ώστε να μην μείνει η κόρη του δίχως πατέρα. Σας αναφέρω μερικά στοιχεία. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Ναι, και δεν είναι όλη η ανάρτηση, είναι αποσπάσματα από την ανάρτηση της κυρίας Δημουλίδου, που σε λίγο, αμέσως μετά το βίντεο, θα την έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Δεν πιστεύω πως είχε προσχεδιάσει το φόνο της όπως υπόθηκε από δημοσιογράφους και πως όλα έγιναν σε μια στιγμή έντασης, θυμού, κούρασης και μεγάλης ανασφάλειας που του δημιουργούσαν οι απειλές της πως θέλει να χωρίσουν και ίσως τον εγκατέλειπε. Ο Αναγνωστόπουλος, ως ωριμότερος και πατέρας, δεν ήθελε να αποχωριστεί το παιδί του. Ήθελε να έχει και εκείνος την ηρεμία του πλάι σε μια γυναίκα που θα του προσφέρει γαλήνη, στήριξη και όχι γκρίνια και αμφιβολίες. Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει η στιγμή. Σε μια μόνο στιγμή κατέστρεψε τη ζωή του. Έχασε τη γυναίκα του που πιστεύω πως αγαπούσε. Το παιδί του, διότι αμφιβάλλω αν του επιτρέψουν οι δικοί της να το ξαναδεί, με τις τύψεις να τον βασανίζουν και θα τον βασανίζουν. Δημιούργησε ένα επιπόλαιο σκηνικό για να μην φυλακιστεί και μείνει, όπως είπε, η κόρη του, δίχως έστω τον έναν γονέα. Μάλιστα, αυτό είναι ένα μέρος των όσων είχε γράψει πριν λίγες μέρες η κυρία Δημουλίδου. Βέβαια, εχθές έκανε μια επεξηγηματική ανάρτηση, αλλά καλό είναι να μας τα πει η ίδια, αφού πρώτα την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Δημουλίδου. Καλημέρα, Γρηγόρη. Τι κάνεις? Προσπαθώ, όπως όλοι μας, να είμαστε καλά. Εσείς τι κάνετε? Καταρχήν, περαστικά στην κυρία Καινούριο, ό,τι και αν είναι. Το έμαθα και εύχομαι να είναι καλά η κοπέλα. Να είστε καλά και όλοι το ίδιο ευχόμαστε. Πείτε μου κάτι, κυρία Δημουλίδου, μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις, επιμένετε σε αυτά που γράψατε? Γρηγόρη μου, αν διαβαστεί προσεκτικότερα το κείμενο, θα καταλάβεις. Συγγνώμη που μιλάω, Νικόλα, σε γνωρίζω. Λίμον. Σε γνωρίζω πάλι σε εκπομπές και νιώθω οικειότητα μαζί σου. Λοιπόν, αν διαβάσεις το κείμενο, γιατί κάνει αντίλαλο και δεν μπορώ να ρυθμίσουν, θα το ρυθμίσουν τώρα πάνω, κυρία Δημουλίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, συνεχίστε. Ναι, λοιπόν. Αν διαβαστεί προσεκτικότερα το κείμενο, θα δεις ότι μόνο αυτό δεν λέω. Το κείμενο έχει παραποιηθεί, έχει γραφτεί τελείως διαφορετικά και έχει μεταφερθεί τελείως διαφορετικά. Σήμερα, λοιπόν, για αυτό το λόγο. Όχι, κυρία Δημιουλίδου, έχετε πει. Θα το διαβάσω. Δεν πιστεύω πως είχε προσχεδιάσει το φόνο της και πως όλα έγιναν σε μια στιγμή ένταση θυμού και κούραση. Αυτό το πιστεύω. Εξακολουθώ να το πιστεύω, διότι το σκηνικό το οποίο έστησε αργότερα ήταν τόσο ανόητο, τόσο πρόχειρο, τόσο επιπόλαιο, που δεν μπορούσε να το έχει σχεδιάσει ένας άνθρωπος με ελάχιστη ευθεία. Δεν κάνει. Όχι, κυρία Δημουλίδου, δεν ήταν πρόχειρο. Διότι, κυρία Δημουλίδου, με όλη την αγάπη, δεν ήταν πρόχειρο. 37 μέρες όλοι πιστέψαμε αυτό το σκηνικό. Αν ήταν πρόχειρο, δεν θα ήταν 37 ημέρες, θα ήταν μία-δύο. Ανέκρινε η αστυνομία. Μισό λεπτό. Που γράφει βιβλία κοινωνικού περιεχομένου και κυρίως αστυνομικά, μπορώ να έχω τη δική μου γνώμη. Έκανα μία ανάρτηση. Δεν το επέβαλα πουθενά. Είπα τη γνώμη μου, όπως χιλιάδες κόσμος που βγήκε και είπε ο καθένας τα δικά του. Αυτό το πράγμα είναι έγκλημα, να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι έγκλημα. Είπα τη γνώμη μου. Αυτό είναι η γνώμη των δικαστών. Χρυσίδα μου, άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Του δολοφόνου, του γυναικοκτόνου που είναι η σωστή ορολογία? Όχι, βέβαια. Ωραία, είναι πολύ άσχημο. Μισό λεπτά, κυρία Δημουλίδου. Δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον έχω ποτέ στη ζωή μου. Είναι πολύ... αυτόν που είπαν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, αστυνομία, γείτονες, φίλοι και ο ίδιος, έκρινα πέντε πράγματα. Ένα λεπτάκι, απλά είναι άσχημο. Πού είναι το κακό, δεν τον υπερασπίζω. Δεν είπαμε χθες το απόγευμα. Επειδή είναι πολύ άσχημο να ακούγεται όμως ότι, ωραία, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι επιπόλαιο ή όχι το σκηνικό, αλλά επειδή στη φράση συνεχίζεις και λέει, για να μην φυλακιστεί και να μείνει, όπως είπε, η κόρη του δίχως έστω τον ένα γονέα. Αυτό δεν βαρύ. Έκανε ο άνθρωπος. Μα αυτό δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ωραία. Χρυσίδα μου. Το άνθρωπος ωραία, είναι... μία στιγμή, παιδιά. Με συγχωρείτε, μπορώ να μιλήσω? Μία στιγμή. Δεν ακούω. Και σου μιλάω ως γυναίκα. Είμαι η Χρύσλα, Χρυσίδα μου. Λοιπόν, άκουσε με. Χρύσλα μου, έλα, κορίτσι. Μέσα σε όλο αυτό το κείμενο, εγώ ως γυναίκα έχω γίνει έξαλλη μαζί σου για τους παρακάτω λόγους. Αλλιεύω την έκφραση απειλές χωρισμού. Θέλεις να μου πεις δηλαδή εσύ ότι η Καρολάιν ήταν ικανή να σκοτώσει με όποιο τρόπο, με απειλές χωρισμού,
Λες και οι απειλές χωρισμού ήταν απειλές δολοφονίας, εξόντωσης. Από πότε η απειλή χωρισμού είναι εξοντωτική για να οδηγηθεί κάποιος σε ένα έγκλημα? Όταν λένε απειλές, ένα λεπτό. Όταν λένε απειλές, ότι κυρία, εγώ θέλω να χωρίσουμε, παίρνω την παλίτσα μου και το παιδί και φεύγω. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα. Όταν λοιπόν είσαι μια καταξιωμένη, συγγραφέας, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κάθε λέξη και απαιτώ ως αναγνώστρια, αλλά και ως άνθρωπος που σε γνωρίζω, να καταλαβαίνεις τη βαρύτητα των λέξεων. Επίσης, βεβαίως και την καταλαβαίνω. Ναι, δεν θα ήθελα να την καταλαβαίνεις όμως. Και δεν αναιρώ ούτε μία λέξη από το κείμενό μου και σήμερα, επειδή κάποιοι φαίνεται δεν ομιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, έκανα μια νέα ανάρτηση όπου επεξηγώ το τι ακριβώς είπα και παρακάτω βάζω και link με προηγούμενες αναρτήσεις μου όπου κατηγορώ εμψυχρό τον δολοφόνο, τον γυναικοκτόνο. Κατόπιν εορτής όμως, έχοντας δημιουργήσει ένα ολόκληρο σκηνικό. Λέει, μισό λεπτό, αυτό είναι ορθό. Δηλαδή, θα με αναγκάσετε να πάρω πρόταση το κείμενο και να κάνω τη μετάφραση. Όχι, κυρία Δημουλίδου, τώρα θέλει να πει κάτι ο Γιάννης. Είναι απόδοση ξεκαθαρίσματος. Ένα λεπτάκι, να το πούμε. Να πούμε απλά ότι όντως στις 17 του μήνα η κυρία Δημουλίδου, επειδή παρακολουθεί το Facebook της, είχε γράψει ένα κείμενο που ουσιαστικά κατηγορούσε βεβαίως τον καθομολογία δράστη. Απλά, αγαπημένη Χρυσίδα, είναι κατά τη γνώμη μου λάθος το timing. Να προσπαθούμε να βρούμε έστω και κάποια ελαφρυντικά εντός εισαγωγικών για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν βρίσκω ελαφρυντικά, Γιάννη. Δεν βρίσκω κανένα ελαφρυντικό. Ότι το έκανε για το παιδί του. Δεν δικάζω εγώ. Συμπερασματολογείς όμως, Χρυσίδα μου. Έγραψες, δεν το είχε προς τη διάθεση. Συμπερασματολογείς. Είναι συμπέρασμα. Είναι συμπέρασμα. Όταν γράφουμε δεν το είχε προσχεδιάσει, είναι συμπέρασμα. Μα για μένα δεν το είχε προσχεδιάσει. Ήταν όλο το σκηνικό ηλίθιο. Να διαβάσω μια πρόταση που νομίζω ότι δεν θα την έλεγε ούτε ο συνήγορός του. Ήθελε να έχει και εκείνο στην ηρεμία του πλάι σε μια γυναίκα που θα του προσέφερε γαλήνη στήριξη και όχι γκρίνια και αμφιβολία. Λέει ότι όταν πιλωτάρεις, αγαπητέ Γρηγόρη, και δεν έχεις ηθική ηρεμία, μπορεί να γίνεις επικίνδυνος πιλότος. Ήμουν 25 χρόνια αεροσυνοδός. Λες να μην γνωρίζω τι σημαίνει να είσαι πιλότος. Ο πιλότος μεταφέρει πτυχές ή μεταφέρει εμπόρεμα. Αν πάθει ένα ατύχημα, δεν είσαι ψυχική ηρεμία, απαγορεύεται από οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία να πετάει. Άρα και αυτό πετάξει να σκοτώσει τη σύζυγό του. Αυτό μου λες, ρε Χρυσίδα μου. Συνήθεται η εταιρεία του. Κατάλαβες γιατί είπα έπρεπε να είναι σε ψυχική ηρεμία. Όταν αυτός από το πρωί ως το βράδυ είχε καυγάδες μες στο σπίτι του. Μα τώρα αιτιολογεί αυτό που λες στην πρόταση που έγραψες. Όχι, είναι όλο λάθος. Δεν το δικαιολογώ πουθενά. Είναι όλο λάθος αυτό που λες. Για να μην πάθει κάτι κάποιο εμπόρευμα, να μην έχει πρόβλημα το κάργο ή για να μην ταραχθεί μια ψυχή που μεταφέρεται από τον πιλότο, είναι προτιμότερο να σκοτώσει τη γυναίκα του που του δημιουργούσε όχι γαλήνη στο σπίτι. Χρήσιλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην παρανοείς αυτά που λέω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν παρανοώ. Δεν παρανοώ. Όχι, τα διαβάσαμε επί λέξη, Χρυσίδα, ακριβώς για να μην παρανοήσουμε. Μα είπες ότι επειδή είσαι αεροσυνοδός και ξέρεις πολύ καλά. Μην δημιουργούμε ίντριγκες. Όχι, δεν δημιουργούμε ίντριγκα. Έκανα μία ανάρτηση όπου εξέφερα τη γνώμη μου. Δεν υπερασπίστηκα κανέναν. Επεξηγώ σήμερα τι έγινε. Πού είναι τώρα, γιατί αυτή η επίθεση εκ μέρους. Δεν είναι επίθεση. Δεν είναι επίθεση. Όχι, όχι. Χρυσίδα μου, σε παρακαλώ. Δεν σου κάνει κανένας καμία επίθεση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Σε φιλοξενεί. Να κατηγορήσω τη Δημουλίδου ότι υπερασπίζεται ένα γυναικοκτόνο. Η Δημουλίδου, η οποία γράφει βιβλία για ενδοοικογενειακή. Χαιρόμαστε που το λες. Αλλά για και άλλα κοινωνικά θέματα. Αν δεν σεβόμασταν την πορεία σου μέχρι τώρα, Χρυσίδα μου, δεν θα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Δεν σου κάνει ήδη μεχή από όλους μας. Καμία επίθεση, ίσα ίσα. Γίνεται εκ μέρους της Χρύσης. Δεν γίνεται επίθεση αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουμε καμία επίθεση. Εγώ ρωτάω για τα λόγια σου. Είπες ότι χρειάζεται γαλήνη ο πιλότος και το ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί ξέρουμε ότι είχες μια καριέρα στην Ολυμπιακή. Χρυσίδα μου. Ο άνθρωπος ήθελε τη γαλήνη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπρεπε να σκοτώσει. Με όλη την αγάπη, επειδή μίλησες για επίθεση καθόλου μακριά από εμάς αυτό, γι' αυτό ακριβώς και σε καλέσαμε και μιλήσαμε τηλεφωνικά και δεν είπαμε τίποτα πέρα από τα γραφόμενά σου. Για να είμαστε ξεκάθαροι και μην ακούω για επιθέσεις. Κύριε εισαγγελέα, για ποιο πράγμα κατηγορούμε, πείτε μου αυτή τη στιγμή, για ποιο πράγμα κατηγορούμε. Εγώ είμαι εισαγγελέα.
Όχι, Χριστίνα, μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι θες μπορείς να γράψεις. Εδώ δεν δικάζουμε τον δολοφονικάτη της Μίδου. Για ποιο λόγο δικάζουμε. Δεν είπε κανένα αυτό. Αγάπη μου, δεν δικάζουμε, δεν κατηγορήσε. Απλά. Συγγνώμη, έτσι νιώθω. Βρε, Χριστίνα, εγώ δεν είπα. Μην νιώθεις ότι δεν σε δικάζουμε. Πριν από... Εγώ έτσι νιώθω. Ο συγγραφέας και ο άνθρωπος των γραμμάτων και συγγραφέας κοινωνικού περιεχομένου βιβλία έχω το δικαίωμα να πω τη γνώμη. Ποιος αλίμον, όλοι έχουμε το δικαίωμα να πω. Μα γι' αυτό και σε καλέσαμε. Χρυσίδα μου. Γι' αυτό και σε καλέσαμε για να πει συγγνώμη σου. Αλλιώς δεν θα σε είχαμε καλέσει. Γιατί δεν διαβάζετε τη σημερινή μου, τη χθεσινή μου μάλλον. Είπαμε το. Χθες το βράδυ έκανα μια επεξηγηματική ανάρτηση. Ωραία, επειδή μας κυνηγάει ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θες να πει μια πρόταση να κλείσουμε με αυτό. Τι να πω, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι γυναικοκτόνος, τυγερός, αυτή είναι η σωστή λέξη, και ότι πρέπει να δικαστεί και να έχει την χειρότερη των ποινών. Ωραία. Γιατί είναι και ζωοκτόνος παράλληλα. Χαιρόμαστε και που τα ακούμε, Χρυσίδα, από σένα. Χαιρόμαστε που ακούμε αυτή την τοποθέτηση από σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παρολογούμε. Για δείτε τις παρακάτω αναρτήσεις τι έχω πει. Αυτός θα πρέπει να αλλάξει καταρχήν νομοθεσία. Χρυσίδα μου, πρέπει να κλείσουμε. Μας πιέζουν μαζί σου σε όλα και να αλλάξει και η νομοθεσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Αναλαμβάνεις ένα ρόλο τώρα, έλεος. Και ακούσε μια μουσική. Δεν σε είδα να σηκωθείς. Να δούμε αν έχεις ρεβέρ. Να δούμε το παντελόνι σου. Το πουκάμισό σου. Ενημερώθηκα αργά και δεν πρόλαβα να κάνω το μαλλί. Ούτε πιντέδε. Λοιπόν, επειδή κουβεντιάζουμε αυτό, να πούμε ότι η Κατερίνα μας είναι μια χαρά. Είναι στο νοσοκομείο, μας βλέπει, κάνει τα τυπικά, τα απαραίτητα λίμωνο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Κατερινάκη μου. Κατερίνα. Ξέρεις τη σύνδεσή μας, τη σύνδεση που έχεις με όλους. Είναι, όλοι είμαστε δίπλα σου για οτιδήποτε. Να το ξέρεις αυτό πάντα. Μεταξύ μας γλίτωσε το προηγούμενο θέμα. Α, ναι. Θα συγχυζώσουν πάρα πολύ. Ξέρεις, είναι σίγουρα. Μου γράψε μια κοπέλα, έπρεπε να ήταν η Κατερίνα να πει κλείσε την. γλίτωσε. Μην σου πω, το έκανε επίτηδες. Κατερινάκι μου γλυκό, να είσαι καλά. Και πάμε να συνεχίσουμε σε ευχάριστα. Σε τι θέμα θα πάμε. Θα πάμε σε ευχάριστα και θα πάμε σε έναν ευτυχισμένο θείο. Πριν πάμε στα ευχάριστα, θέλω να πω. Χτες είχαμε, προχτές πότε ήταν, το Βιτριόλι και το ιστορία που... Τον ιερωμένο. Με το 37χρονο παπά. Έκαψε ένα κάρο κόσμο. Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά χτες βγήκε το στοιχείο ενός παπά, ο οποίος πιάστηκε για παιδική πορνογραφία με καταγγελία βιασμού. Και το ερώτημά μου, το Βιτριόλι είναι μια εγκληματική ενέργεια και το έχουν υποστεί πολλοί άνθρωποι. Και υπάρχει μια άποψη ότι ήταν ψυχικά ασθενής. Αυτό είναι ρευστό και συζητιέται. Αλλά από τη μια έχουμε έναν παπά, ο οποίος καταδικάζεται για ναρκωτικά. Ρίχνει βιτριόλι σε δικαστικούς, σε παπάδες. Σε... Στο συνοδικό δικαστήριο, ναι. Στο συνοδικό δικαστήριο, σωστό. Και έρχεται την επόμενη μέρα ένας άλλος παπάς με πορνογραφία. Ένα από τα τεράστια θέματα είναι πώς θα αναπτυχθούν κριτήρια. Ποιον χειροτονείς, ποιον βάζεις μέσα στους κόλπους σου. Δεν γίνεται να έχεις ανθρώπους που αγοράζουν το βιτριόλι, που παίζουν με την παιδική πορνογραφία και όλα τα... Δηλαδή, εκεί αναγορεύεται αυτό το τεράστιο θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάντα με σεβασμό στην υγεία των ανθρώπων που υπέστησαν τη δράση. Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να το δουν, να το ακούσουν, να το σκεφτούν, να το επεξεργαστούν. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι παπάδες, μάλιστα στα χωριά, δεν είναι παπάς. Είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Βέβαια. Είναι ο οικογενειάρχης. Ο εξομολόγος. Ο εξομολόγος είναι τα πάντα. Και παιδική πορνογραφία, βιασμό. Ναι, Βιτριόλι, να το πάω παραπέρα. Ναρκωτικά. Ναρκωτικά, βέβαια, και με παιδάκια από το χωριό μοίραζε τσιγαριλίκια. Πριν κρίνουμε, δικάσουμε, ας βλέπουμε τα εντός και οργανωτικά και ανθρώπινα. Έτσι. Δηλαδή, έχει πρόβλημα εδώ
το σώμα της Εκκλησίας. Υπάρχει πρόβλημα, ναι. Αυτό. Και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που πρέπει να το δουν αυτή και με προσοχή. Αυτή την παρατήρηση είναι τα σημάδια των καιρών από αυτές τις ειδήσεις. Την αφήνουμε την παρατήρηση την ορθή του Αντρέα και πάμε σε έναν ευτυχισμένο θείο, τον κύριο Παναγιώτη Τανιμανίδη. Να τον καλημερίσουμε. Είναι και με ευτήρας, ήταν στη γέννηση των διδήμων, των ανιψιών του. Έτσι. Και θέλουμε να μας μιλήσεις έτσι για αυτό το γεγονός, για να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο. Καλή σου μέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλο το πάνελ, σε όλη την όμορφη παρέα σας εκεί πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειας για τις πολύ όμορφες και πάρα πολλές ευχές. Είμαστε όλοι, πλέον μάλλον σε πελάγια ευτυχίας. Δεν μπορώ να περιγράψω τι επικρατεί εδώ πέρα. Είναι τα πρώτα εγγόνια και για τις δύο οικογένειες. Παναγιώτη, ο αδερφός σου, παρακολούθησα τη δήλωση, έκανε την πιο σημαντική δήλωση, είπε η πιο μακράν δεύτερης ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Και έτσι είναι πραγματικά, όποιος έχει γεννήσει το έχει βιώσει άντρες, αυτό. Και οι μανάδες προφανώς, είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή. Είναι μια στιγμή που είσαι εκτός αυτό. Λες και έχεις 25 πίεση. Έτσι ακριβώς. Είμαι σίγουρος ότι αν του μετρούσαμε την πίεση εκείνη τη στιγμή θα ήταν 25 τουλάχιστον. Και ο ίδιος τώρα ζει κάτι πρωτόγνωρο το οποίο καθημερινά αλλάζει για αυτόν. Να του στείλει την αγάπη μου και για αυτή τη δήλωση και για τα παιδιά του και για την οικογένειά μου. Την αγάπη μου, αμέριστη. Από όλου μα. Και τον βλέπουμε εδώ, είναι στι στεναχώρια σου τι μεγάλε με ευτήριο. Είναι έτσι όλη τη μέρα. Είναι έτσι όλη τη μέρα. Πού είναι κοντά. Όποτε δεν κοιτάει με το πεθαμένο βλέμματα. Είναι και ο Σάκης τώρα, δηλαδή μπορεί να μα πει μια καλημέρα. Όχι, όχι, δεν είμαι αυτή τη στιγμή μαζί, αλλά είμαι σίγουρο ότι σα ευχαριστεί όλου πολύ για όλη την αγάπη που έχετε στείλει. Παναγιώτη, πότε θα πάρουν τα διδυμάκια να πάνε σπίτι και να αρχίσει εκεί το μεγάλο κουπί και το μεγάλο ταξίδι γονιών που με διδυμάκια που δεν είναι εύκολο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, εφόσον δεν υπάρχει κανένα θέμα, νερώνει πολύ καλά η Χριστίνα μετά την κυσαιρική της. Πιστεύω θα ήμουν στο σπίτι ως οικογένεια διπλών πλέον μελών. Παναγιώτη, η Χριστίνα πώς είναι, πες μας λίγο και για την Χριστίνα, τη μαμά, λίγο να μάθουμε πώς είναι η μανούλα. Η Χριστίνα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η κεσαρική ήταν πολύ τυπική, δεν είχε καμιά δυσκολία. Σωστά. Είναι μια εξαιρετική μητέρα, όπως φαίνεται από τα πρώτα 24 ώρα, έχει δεχτεί πολύ όμορφα με τα κορίτσια της. Παναγιώτη, για σένα να είσαι στο χειρουργείο, να ανοίγει η κυλίτσα, να ανοίγει... Εν πάση περιπτώσει, να μην κάνω εγώ τώρα τον γιατρό. Σωστό, κεσαρική. Ναι, και να βγαίνουν τα νυψάκια. Πώς είναι για σένα? Στο χειρουργείο μαζί και με τον συνάδελφο, τον κύριο Μαστρομινά. Όταν είσαι στο χειρουργείο, έχουμε έτσι εκπαιδευτεί καλώς ή κακώς. Λειτουργούμε σαν επαγγελματίες υγείας και όχι σαν συγγενείς. Αλλά οι επόμενες στιγμές μετά το χειρουργείο ήταν και για μένα υπέροχες. Δεν είχε ξανασυμβεί στην οικογένειά μας σε τόσο στενό κύκλο και σας ξαναλέω, ζούμε σε πελάγια ευτυχίες. Φαίνεται η χαρά στο πρόσωπό σου. Δεν μπορώ να την κρύψω έτσι. Και θέλω να συγχαρώ και τον μπαμπά σας που έγραψε ένα καταπληκτικό κείμενο. Το διάβασα και έβαλα τα κλάματα, είναι τόχο εύκολο, αλλά με συγκίνησε ιδιαίτερα. Όλο αυτό το κείμενο που έγραψε ο μπαμπάς για την έλευση των διδήμων στην οικογένεια και το πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο. Είναι και ο ίδιος έχει μια επιπλέον δυσκολία, δεν μπόρεσε να μετακινηθεί για λόγους υγείας, οπότε περιμένει να δει από κοντά τις εγγονές με μεγάλη αγωνία με την πρώτη ευκαιρία. Είναι πολύ ζεστός παππούς πλέον και θεωρώ ότι του χαρίζουμε και αυτού πολύ όμορφες στιγμές που τις περίμενε πολλά χρόνια. Παναγιώτη, τώρα που ο αδερφός σου θα ασχολείται με τα παιδιά του και τη γυναίκα του, σε βλέπω να κάνεις την επόμενη φάρμα. Νομίζω με τέτοιο χαμόγελο τέτοιο... θα σκίσεις με τέτοιο χαμόγελο. Ναι, ναι, είναι... Αντρέα, σε ευχαριστώ πολύ να πω ότι μαζί σου μεγαλώσαμε από μικρή, σε παρακολουθούσαμε καθημερινά. Είσαι πολύ πιο ειδικός για τέτοιες επιχειρήσεις. Παναγιώτη, επειδή δεν σε γνωρίζω, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθώ και στα δικά σου. Εγώ
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για όλες τις ευχές και για την αγάπη, ξαναλέω, που μας μεταφέρετε. Είναι πολύ συγκινητικό και σημαντικό για μας. Να είναι καλά τα παιδιά, να είναι καλά τα διδυμάκια. Φιλιά στα παιδιά, φιλιά. Φιλιά πολλά και ευχαριστούμε. Στα παιδιά και στα τέσσερα παιδιά. Παιδιά είναι. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα, την αγάπη μας. Πριν πας στο επόμενο θέμα, λες έβαλα τα κλάματα, το έχω εύκολο. Γι' αυτό είσαι σε αυτή τη θέση. Είδες. Γιατί, δεν το πιάσα. Είπες στον Παναγιώτη, έβαλα τα κλάματα, το έχω και εύκολο. Περίπατο το έχω. Ναι, γι' αυτό είσαι σε αυτή τη θέση. Εδώ η θέση είναι των κλαμάτων. Όπως κλαίει η Κατερίνα, και όχι, η Κατερίνα δεν κλαίει. Σπάνια. Τον τελευταίο καιρό που έρχομαι κλαίει με το κάτω. Εντάξει, είναι φορτισμένη συναισθηματικά τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό κλαίει συνέχεια. Μόλις γίνεται κάτι, κλαίει. Χτες σας έβλεπα, έκλαιγε. Ναι, έκλαιγε, ναι. Εντάξει, έχουμε και τα αρμονικά μας Κατερίνα. Χαιρετίσματα, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι. Έλα, έλα! Έτερη Κατερίνα, την Κατερίνα Λένη, με περιμένει πώς και πώς. Και θα κάνουμε παγωτό μπισκότο χωρίς παγωτομηχανή. Μαμάδες, πάρτε τα παιδάκια, γράφτε τη συνταγή να την κάνετε, γιατί είναι εντυπωσιακό για τα πιτσιρίκια να βλέπουν ότι η μαμά παρασκευάζει παγωτό και θα το εκτιμήσουν πολύ περισσότερο από το να πάτε σε ένα περίπτερο να τους πάρετε ένα παγωτό. Δεν με συμφέρει αυτό που λέω λόγω ΠΟΕΜ, αλλά ναι, είναι ωραίο να τους κάνετε ένα παγωτά και εδώ η Κατερίνα πάντα κάνει νόστιμες και εύκολες συνταγές. Πώς το πούλησες έτσι, ρε φίλε? Όπως σου πούλησα, έτσι πριν αρχίσουμε. Πού το βάλες? Να δροσιστεί, να το εκεί. Πού το ρε? Α, ναι. Εχθές το βράδυ έβγαλα ένα γκούρι από τον Ποστάνη και το είδε που το ποστάρισα και το ζήλεψε. Και μου γράψε ένα σχόλιο και της λέω, Κατερίνα, με αγάπη θα στο φέρω, γιατί δίνω σε όλη την γειτονιά, η παραγωγή είναι μεγάλη. Δει τώρα το ραδιοτηλεοπτικό να μην παρέμβει. Έτσι. Αγκούρι, έτσι. Βιολογικό. Ο Γρηγόρης το μέτρησε. Μια αγκουρά κλανά στην Κατερίνα. Είναι λαγωνισιώτικο, θα μπορούσε να το πούμε και καλυβιώτικο, γιατί εκεί ανήκουμε. Να το λοιπόν με αγάπη, γιατί το ζήλεψες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε... Να σου πω λίγο. Θα με πονέσει, θα μου πέσει βαρύ άμα το φάω. Είναι βιολογικό, αγάπη. Με αυτό είναι αφρός. Δεν σε πιάνει τίποτα. Κράτα το για το σπίτι. Έλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά, Κατερίνα. Λοιπόν, για να δούμε. Α, θα χρειαστούμε. Περίμενε τώρα. Βρήκαμε πελάτη ξαφνικά. Και ο Ανδρέας. Το άσπρο, Ανδρέα, τι θες? Το άσπρο. Το άσπρο και Ανδρέας. Λοιπόν, να πω λίγο ότι ήταν να κάνουμε μόνο τη μία την εκδοχή. Πάμε. 500 ml κρέμα γάλακτος θα χρειαστούμε, 38% λιπαρά κατά προτίμηση, 500 γραμμάρια μασκαρπόνε, ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, ένα λοβό βανίλιας ή τρεις βανίλιες μικρές, μία πρέζα άνθος σαλατιού, δύο συσκευασίες μπισκότα γεμιστά με βανίλια, 200 γραμμάρια κουβερτούρα μπίτερ. Αυτά είναι εύκολα τα υλικά. Εύκολα υλικά. Πολύ εύκολα υλικά, τα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχω χτυπήσει τη σαντιγή. Εύκολο και με το χέρι γίνεται. Καλά, εντάξει, θέλει λίγο προσπάθεια με το θα χέρι. Θα βάλετε τον άντρα σας. Σωστά. Έλα εδώ τώρα. Θα πάρω στον κάδο, θα ρίξω μέσα το τυρί μασκαρπόνε. Ωραία. Εδώ. Το βάζουμε, το χτυπάμε. Μισό λεπτό. Θα προσθέσουμε και τις βανίλιες. Θα βάλω και λίγο άνθος σαλατιού και θα το χτυπήσουμε. Εδώ. Το παίρνεις και το χτυπάς. Το παίρνω, το κουμπώνω. Το κουμπώνω, το κατεβάζω. Μην νομίζεις ότι δεν το έχω ξαναδουλέψει αυτό το εργαλείο. Έλα, έλα. Το χτυπάμε σε αυτή την ταχύτητα. Σε αυτή την ταχύτητα. Ίσα-ίσα να αφρατέψει το τυρί μασκαρπόνε. Ωραία. Λοιπόν, έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι να προσθέσετε μέσα την κουβερτούρα μπίτερ και να το κάνετε σοκολατένιο το παγωτάκι μας. Ή αν δεν το θέλετε σοκολατένιο, θα το αφήσετε εκτός σοκολάτα μπίτερ. Εγώ θα σας δείξω και τις δύο επιλογές. Και θα προχωρήσουμε, ναι. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν εδώ. Την πρώτη εκδοχή μας. Το χτυπάμε το μασκαρπόνε μας με τις βανίλιες και λίγο αλάτι. Εδώ. Το παίρνεις εσύ αυτό. Το παίρνω, το γλύφω. Άμα θέλεις, το γλύφεις κιόλας, ναι. Λοιπόν, και τώρα ενσωματώνω μέσα το τυρί μασκαρπόνε στη σαντιγή. Ωραία. Εδώ. Και ανακατεύουμε ελαφριά για να μην χάσει την... πώς το λένε αυτό? Μπράβο, τη βελούρδινη υφή του. Κυκλικά πάντα. Από κάτω προς τα πάνω. Λοιπόν, όσο εγώ θα ανακατεύω, εσύ θα προσθέτεις το ζαχαρούχο γάλα. Όπως ζαχαρούχο, τι μου θύμισες, με αυτό μεγαλώσαμε. Έτσι.
Όποιος έχει πιει ζαχαρούχο γάλα έχει κάνει σίγουρα εμβόλιο. Παιδιά, αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Υλικά πραγματικά τα οποία είναι οικονομικά. Λοιπόν, τίποτα δεν και είναι. Και εδώ τώρα θα δείξουμε και την τελευταία κίνηση. Αυτό λοιπόν είναι το παγωτό χωρίς τη σοκολάτα. Αυτό είναι χωρίς τη σοκολάτα. Το εδώ βλέπετε. Τώρα. Είναι τόσο απλό. Είναι αυτό. Τώρα θα προσθέσω μέσα μπισκότο τριμμένο. Θα ανακατέψουμε πάλι ελαφριά. Ανακάτεψε. Για να μην χάσει την... έτσι, την αφρόδη, όχι πόσο λένε. Ναι, 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 να μην είναι αφράτο. Για να μην είναι αφράτο. Ωραία. Λοιπόν. Τη βελούδινη υφή. Μπράβο, Αντρέα, γιατί δεν μου βγαίνει η βελούδινη υφή. Έχω καιρό να την νιώσω. Και τώρα. Κάτσε τώρα να δεις. Έχω πάρει εδώ μια μακρόστινη φόρμα. Έχω βάλει μέσα αντικολλητικό χαρτί. Και τώρα. Θέλετε να το κάνετε και δίχρωμο. Θα μου βάλετε μια στρώση. Κάνετε και παιχνίδι, δηλαδή να το δουν ακόμα καλύτερο τα παιδάκια. Ό,τι θέλετε. Εδώ θα προσθέσω την σοκολάτα μέσα. Θα κάνουμε ένα ελαφρύ ανακάτεμα, ναι, για να μην χάσει τη βελούδινη υφή. Πώς τα λες έτσι ρε παιδί μου, έχω εντυπωσιαστεί. Τι νομίζεις. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω ότι το σοκολατένιο το έκανα για το Κατερινάκι, έτσι. Ήταν να κάνω μόνο τη μία εκδοχή, αλλά λέω, αφού ξέρω ότι το κορίτσι μας θέλει σοκολάτα. Δεν πειράζει, θα το κρατήσουμε στο ψυγείο για τη Δευτέρα. Θα τις φτιάξω άλλο βρε φρέσκο. Α, να τα κυμπαριλίκια. Εδώ. Ρίχνουμε από πάνω μπισκότο το κλασικό μπισκότο, ναι, που αρέσει στα παιδάκια. Το ξέρετε. Προσθέτουμε και το σοκολατένιο από πάνω. Εδώ. Να το. Παιδιά, αυτό είναι. Το διακοσμείτε και από πάνω με λίγα χοντροκομμένα μπισκότα. Εδώ. Το βάζουμε κατάψυξη για πόση ώρα? Για όλη τη νύχτα. Όλη και τη... πριν το σερβίρετε, θα μου το βγάλετε για μία ώρα. Μπράβο, να μαλακώσει έτσι, λίγο. Να μαλακώσει. Να μην είναι τσιμέντο και θέλετε μετά τη σκεπάρνη. Όχι, δεν θέλουμε να είναι τσιμέντο, θέλουμε να είναι ωραίο. Αυτό. Θα το σκεπάσουμε. Εδώ. Τελείωσε. Και θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Τόσο απλά. Και το βγάζουμε την άλλη μέρα, το αφήνουμε λίγο έξω να μαλακώσει, να μην είναι σκληρό. Για να κόβεται εύκολα, για να έχει μια ωραία υφή και να μπορέσει ο καλεσμένος ή το παιδάκι μας να το φάει με πολύ μεγάλη χαρά. Βεβαίως. Πόσο γρήγορα κάναμε παγωτό. Πανεύκολη συνταγή και για όσους δεν την είδανε μπορούν να μπουν μετά στο site του Open και έτσι, να τη δουν να την κάνουν. Είναι όλο αυτό, όντως αξίζει. Και όλο αυτό συνοδεύεται με μια βίκος χωρίς ανθρακικό, η μόνη με φυσικό μεταλλικό νερό και με ελληνικότατα φρούτα. Χυμός με ελληνικότατα φρούτα. 1, 2, 3 βίκος, λέει ο Αντρέας. 1, 2, 3 διαφημίσεις θα πω εγώ. Στην υγειά του Κατερινάκη μας, να πούμε. Στην υγειά του Κατερινιού μας, λοιπόν. Φιλιά. Δικό σου, δικό σου. Είπα, δεν έχω χορευτικό ρε εσύ. Ωραίο τραγούδι. Καμισές δουλειές. Σε έχω έτοιμο. Γρηγόρη ρε, τσάμπα σε βάλαμε. Δεν κάνε και εσύ όμως κάτι, Αντρέα. Μου σήκω να χορέψεις. Για να αντιδράσεις μες την άλλη πέρα. Μία φορά χορέψα στο γάμο μου. Ήταν αρκετή, ήμουν και εγώ εκεί πρέπει να σας πω. Δεν ήμουν πολύ δυνατός. Ήταν πάρα πολύ καλό στο γάμο του. Μια ζεμπεκιά. Μια ζεμπεκιά. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Ως πολύ άντρας δηλαδή, ζεμπεκιά. Όχι, μα αυτό σου λέω, δεν χορεύω, δεν το έχω. Κάτι τέτοια παλιά. Κοίταμε λίγο, γελούσαμε από το τραπέζι με την Άση Μπίλιου και την Ελένη. Με κοροϊδεύανε. Τόσους γάμους που κόντεψα να γίνω. Χορευτής. Κόντεψα να γίνω μεταξόμουλος. Χορεύω στο δεύτερο, χορεύω στο τρίτο. Θα πάρουμε στο dancing. Και μετά ανοίγεις σχολή χορού ο Αντρέας Μικρούς. Στο dancing. Λοιπόν. Μη δίνεις ιδέες εσύ. Και τι καλέ, μια χαρά, στην επιτροπή. Όπου συμμετέχει λόγω χορών γάμου. Λοιπόν, πάμε. Ballroom. Τέχνη κτιδίσαν στρατεύματι. Ωραίος μάχημος δυνατό. Λοιπόν, πάμε σε ένα αγαπημένο μας πεδίο, το Survivor, όπου εχθές
Με δόξα και τιμή γύρισε η αραβωνιασικιά του Γιάννη. Γύρισε το κορίτσι μου, ήρθε επιτέλους το λουλούδι μου. Θα παρακαλούσα να μην μιλήσει κανείς και να αφήσουμε τον Γιάννη να ζήσει τη στιγμή της επιστροφής. Έλα Γιάννη. Το γύρισε λοιπόν το ελενάκι μου, το γλυκό που το περιμέναμε πώς και πώς. Καλά, μην φανταστείτε ότι είπα πολλά στους δημοσιογράφους. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Φρενάρισε ο Γιάννης. Κρατάει για μένα. Ελένη, πώς αισθάνεσαι που αποχώρησες? Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι η στρατηγική του Σάκη σε έβγαλε εκτός? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Ποιο πρόσωπο από το Survivor θα δεις πρώτα? Ποιο συμπαίκτη σου θέλεις να δεις? Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάκης με τη Μαριελένα είναι μαζί. Εντάξει. Ελένη. Δεν επέστρεψες, συνελήφθηκε η Ελένη Χαβέ. Κανονικά. Συνεχίζονται οι συλλήψεις των αποχωρήσαντων. Στο Ελβελ Ζέλος. Στο Ελβελ. Πάντως, μετρώντας τις λέξεις, είπε τις πιο πολλές από όλους. Γιατί είναι δυστυχώ κορίτσι με ήθος, όπως έχει διαγνώσει ο Γιάννης Πουλόπουλος από την αρχή. Α, τα έχω πει εγώ για το Ελενάκι μου. Ορίστε. Έτσι συμπεριφέρονται, παιδιά μου, στους δημοσιογράφους. Και όχι μόνο στους δημοσιογράφους, στους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους. Πάνε όλοι εκεί, περιμένουν τρεις ώρες να βγουν τα παιδιά εκεί πέρα και δεν τους λένε ούτε μια τάκα. Θα σου κλείσω ένα ραντεβού με τη Χαμπέρι. Λες, ε. Θέλει. Θα το ζητήσει μόνο τη Χαμπέρι. Θα το έχει κλείσει μόνο του. Μπράβο, ναι, ναι. Γιάννη, παίχτης. Λοιπόν, αλλά πολύ περισσότερα για την Ελένη Χαμπέρι θα μάθουμε από ένα κορίτσι λαμπερό, από ένα κορίτσι δροσερό, από ένα νέο κορίτσι, από ένα κορίτσι που θα δούμε αμέσως τώρα. Δεν πίστευα ότι τα λέει. Έλενα, καλημέρα. Καλημέρα, να πω κι εγώ περαστικά στο κορίτσι μας. Το περιμένουμε γρήγορα. Λοιπόν, πάω τώρα στη χθεσινή επιστροφή. Μετά από το αεροδρόμιο, συνήθως τους παραλαμβάνει κάποιος δικός τους άνθρωπος και φεύγουν κατευθείαν για το σπίτι τους. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση. Μένει στο Βόλο. Μένει στο Βόλο, την παρέλαβε ο δικηγόρος της, ο Αναστάσιος Ντούγκας, ο οποίος είναι και πολύ καλός φίλος, δικός της φίλος και οικογενειακός φίλος. Αλλά μπήκανε για πολύ λίγο μέσα στην Ατζούν Μίντια, είπανε κάποια πράγματα, και όταν εννοώ είπανε κάποια πράγματα, της έγινε μια επαγγελματική πρόταση. Ήταν αρκετά κουρασμένη και επειδή είχε ταξίδι μέχρι να φτάσει στο Βόλο, είπανε ότι τη Δευτέρα θα επιστρέψει για να της γίνει ουσιαστικά μια σωστή, έτσι, να γίνει μια σωστή κουβέντα με αρκετό χρόνο. Ξέρεις λεπτομέρειες, δηλαδή. Ακόμα όχι. Μίλησα με την Ελένη, γιατί ήταν στο αυτοκίνητο και μιλήσαμε λίγο. Μου είπε τα περαιτέρω, θα τα πούμε και από κοντά. Η Ατζούν Μίντια θέλει να της κάνει μία πρόταση, επαγγελματική. Τώρα, για πού θέλει να τη χρησιμοποιήσει, θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Για πρώτη φορά δεν έφυγε από το βανάκι και μπήκε στο αυτοκίνητο για να αποχωρήσει για το σπίτι. Μπήκε για λίγο μέσα και το επόμενο ραντεβού θα γίνει τη Δευτέρα. Εσύ θα έλεγες όχι, γιατί Γιάννη? Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι η Ελένη Χαμπέρι, που ξέρετε πόσο την αγαπώ και την έχω υποστηρίξει, δεν θα μου άρεσε να τη δώσουμε στο πάνελ μιας εκπομπής. Γιατί? Γιατί εδώ δεν έλεγε την άποψή της στο Survivor που την βρίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα την δει στην τηλεόραση. Άντε καλέ. Μα η εικόνα που έχουμε δει λοιπόν θα είναι τελείως διαφορετική από την εικόνα που βλέπαμε μέσα στο παιχνίδι. Άρα θα είναι ψεύτικη. Μαζί του. Θεωρητικά όμως το λέμε, γιατί μπορεί να μην είναι αυτή η πρόταση. Δηλαδή να μην είναι πρόταση για πάνελ, μην ξεχνάμε την ιδιότητά της, αν δεν κάνω λάθος, είναι γυμνάστρια. Γυμνάστρια. Ναι. Μπορεί να βρουν κάτι να κουμπώσει πάνω της. Να ξαναδώ γυμναστική εκπομπή μετά από τόσα χρόνια, έχετε δίκιο. Σωστά, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι η Γιάννη μπορεί να είναι μέλος μιας παρέας, μιας ομάδας. Και αν πηγαίνουν οι άνθρωποι στον Γκουαντάναμο. Ποιο Γκουαντάναμο? Εκεί που την πηγαίναν έτσι, σιδηρωτά. Λοιπόν, θα περιμένουμε, θα δούμε. Άλλωστε, πρώτα θα ενημερωθεί η Έλενα και μετά ο Σκάι για την πρόταση. Και πάμε στο Γιάννη να μας πει για τη Μαριαλένα και το Σάκη, τη στρατηγική και την πορεία προς τον τελικό. Το αγαπημένο λοιπόν ζευγάρι, το οποίο τελικά είναι στρατηγική, όλο αυτό που έκαναν είναι ζευγάρι, δεν είναι το πουλάνε, θα το μάθουμε στην πορεία. Όντως λοιπόν έχουν καταφέρει να πάνε προς το τελικό όπως όλα δείχνουν. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα ρεπορτάζ εμείς τώρα που δείχνει τελικά πώς κατάφεραν αυτοί οι δυο να οδεύουν προς το τελικό και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Για να το δούμε. Ο παίκτης, ο οποίος απομάκρυνε πρώτος το τελευταίο τοτέμ από τη βάση, είναι ο Σάκης Κατσούλης. Ο Σάκης και η Μαριαλένα τα έχουν καταφέρει πολύ καλά μέχρι σήμερα
και όλα δείχνουν τελικό. Ο Σάκης είναι τόσο τεράστιος παίκτης. Χίλια μπράβο, χίλια ευχαριστώ και δεν ξέρω τι άλλο να του πω αυτού του ανθρώπου. Είναι πραγματικά τεράστιος και πραγματικά τον θαυμάζω. Αλήθεια, Σάκη μου. Μπράβο σου. Το ζευγάρι ξεπέρασε όλα τα εμπόδια, είτε προσωπικά για τη σχέση τους, είτε με τους συμπαίκτες τους, και αλληλοστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, έχουν ξεχωρίσει. Οι σχέσεις πλέον έχουν εξομαλυνθεί και αυτές εντελώς. Τα μόνα προσωπικά πράγματα που είχα ήταν με τον Γιώργο, τα οποία λύθηκαν, πέρασαν στο παρελθόν και όλα έχουν ξεχαστεί. Τα τελευταία 24 ώρα μπορεί η ψυχολογική κατάσταση της Μαριαλένας να είναι άσχημη και να χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις, όμως ο Σάκης είναι δίπλα της και τη βοηθάει σε όλα. Μη μου κλαις, μου σπάζει την καρδιά, μη μου κλαις. Το ξέρω. Θα είμαι εκείνος, το φτιάχνω κάθε βράδυ. Πάντως πολλοί είναι αυτοί που διερωτώνται για το αν τα συναισθήματα των δύο παικτών είναι αγνά ή οι κινήσεις τους είναι καθαρά στρατηγικές. Ναι, αγάπη μου. Ναι. Βρε ψυχή μου. Τίποτα. Σε έχω κνευρίσει, α. Σε έχω κνευρίσει. Όλα καλά. Ξέσπασα από μισή ώρα. Μέχρι σήμερα η σχέση τους έχει βοηθήσει και είναι πολύ πιθανό να είναι οι δύο φιναλίστ του τελικού, αφού έχουν εκτοπίσει πολλούς δυνατούς συμπαίκτες τους από το παιχνίδι. Είσαι ο νικητής του φετινού Survivor, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. Εγώ συγγνώμη για όλα αυτά που είχα κάνει σήμερα. Ήμουν απαράδεκτος. Χωρίς εσένα δεν μπορώ ποτέ να παίξω. Ποτέ δεν μπορώ να παίξω. Δεν έχω καταφέρει ούτε μια φορά. Είναι θηρίο, ανήμερο, είναι παιχταράς, τον αγαπώ. Αντρέα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή λέει η σχέση τους έχει βοηθήσει. Ναι. Γιατί κάνουμε νότλεπτο εκεί. Όχι, ναι, ναι. Επαναλαμβάνουμε τη σκηνή που θέλω να μιλήσω για αυτό. Βεβαίως το πιστεύω. Με άριστα το 100, πόσο πιστεύεις ότι έχει παίξει ρόλο η σχέση και πόσο η αγωνιστικότητά τους, γιατί και οι δύο είναι τούρμπο. Εννοείς για να φτάσουν εδώ. Ναι, για να φτάσουν για τετράδα. Για να φτάσουν εδώ που φτάσανε είναι συνάρτηση. Να παίρνουν ασυλίες, να κερδίζουν και είναι πρώτοι σε αυτό. Δηλαδή από τις γυναίκες. Ο Σάκης. Και από τις γυναίκες πρώτοι. Η Μαριαλένα Μακράτ. Η Μαριαλένα. Και από τους άντρες ο Σάκης, αυτό είναι. Δηλαδή όποιος το αμφισβητήσει δεν βλέπει. Άρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και από την άλλη μεριά, σε ένα βαθμό υπάρχει ένα κομμάτι των τηλεθεατών που θέλει να δει αυτό το love story, είτε με την έννοια είναι δεν είναι, άρα αν υπάρχει θα το ανοιχνεύει περισσότερο, είτε με την έννοια του ότι είναι και αρέσει στον κόσμο ένα ζευγαράκι να προχωράει. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κατηγορία που δεν τους θέλει καθόλου. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Και εδώ θα μέτραγε αν η ψήφος ήταν αρνητική. Σωστό, αυτό που λέμε πάντα. Ναι. Έχεις δίκιο, είναι θετική πάντα. Να πω κάτι για το σου, το οποίο είδα να σχολιάζεται σε διάφορες εκπομπές, ίσως και... Ναι, 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 και εδώ το είπα. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, δεν είναι τίποτα το σου. Δηλαδή, όταν έχει χάσει ο άλλος εκείνη τη στιγμή και έχει τη γνωστή κρεβατομουρμούρα. Και αυτό είναι λογικό. Δεν έπρεπε, σου είπα γι' αυτό. Ήταν πολύ μετρημένο να τη πει: αλλά πάψε τώρα, ρε παιδί μου, έχω χάσει. Έχω τον καημό. Έχω τον καημό μου, έχω ψηλούς παλμούς. Έχω αυτό, έχω αδρεναλίνη. Μη μετρός κιόλας εσύ. Α, δεν μυριάζει. Με αυτή λοιπόν την έννοια, έκανα κι εγώ πριν, ας πούμε, επειδή την ήξερα τη σκηνή. Είναι μη αναγνώσιμο. Δηλαδή δεν αποδεικνύει ούτε ότι είναι χειριστικός, ούτε είναι αυστηρός. Είναι, δηλαδή, να σου πω και κάτι, αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα έλεγα και μια κουβέντα παραπάνω. Δηλαδή, την θα... ώρα, ναι, τη συγκεκριμένη στιγμή. Ξέρω και τι θα έλεγα, δεν θα το πω όμως. Όχι, για πες το, ξέρεις πώς θα το πεις. Εχέσαι μας, θα της έλεγα. Άσε με στην ησυχία μου τώρα που έχασα, που ίδρωσα τώρα. Δεν με βλέπεις. Και αυτός διακριτικά έκανε αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πολλά έχουμε πει και μπορούμε να πούμε για το ζευγάρι και κυρίως ως προς το μέρος του έρωτα και η αντιπαλότητα επί James, αυτό που γινόταν ανάμεσα σε αυτόν και στο James. Από ένα σημείο και πέρα μπορώ να πω ότι είναι και νομοτελειακό αυτό που γίνεται βάσει της αξίας,
Και βλέπω και τις αγκαλιές που κάνει αυτά. Είναι πολύ προσεγμένος, πολύ μετρημένος. Δηλαδή δεν έχει δώσει πατήματα ο Σάκης. Και ούτε αν θες και η Μαργιαλένα. Απλά εγώ δεν... Από την πλευρά της, βέβαια. Στη βάση των τόσων μηνών εκεί πέρα. Από όμως αυτό που έλεγες πριν, ότι γιατί και εμείς το σχολιάζαμε χθες, αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε το shoot μέσα από τα social media. Ναι. Γιατί στη συγκεκριμένη φάση, μετά τις δηλώσεις του Νίκου Μπάρτζη, που είπε ότι τους είχε πει η Μαρία Λένα ότι καμία γυναίκα δεν θέλανε στο πλευρό του, έχει δημιουργηθεί μία φημολογία άσχημη για αυτό το παιδί και δυστυχώς. Ευτυχώς μάλλον που μίλησε σε εμάς η αδελφή του και ξεκαθάρισε κάπως τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να τον υπερασπιστεί. Ναι. Και αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και ψάχνουν να βρουν κάποιοι στα social media. Υπερασπίζομαι εγώ και λέω... μία. Κατάλαβες τώρα να πω. Μία κίνηση. Εγώ δεν ήμουνα με το ζευγάρι, με ποια έννοια. Ξέρω ότι. Ναι, πολύ περισσότερο ο Αντρέας. Κάτω και πώς γίνεται γι' αυτό. Αλλά λέω. Διαφωνούσα τότε με τον τρόπο που έκρινε τον Τζέιμς, έβλεπε ανταγωνιστή και του ρίχνε. Και κυρίως γιατί ο Τζέιμς πήγε να στηρίξει την κοπέλα και αυτή έκανε τη γνωστή της, γιατί είπε πω αυτόν φέρανε. Τον Καραγκιόζη. Το στήριξε τον Καραγκιόζη, τη στήριξε και αυτή το γύρισε. Πήγε σε αυτόν και όλα έγιναν εναντίον του. Και πήγε όλη η πορεία μετά από εκεί και πέρα. Μετά από εκεί είναι άψογος ο συγκεκριμένος. Ναι. Και μεταξύ μας και οι συγκεκριμένοι τηρουμένων των αναλογιών. Και δεν παρέκλεινε ο ένας από τον άλλο ποτέ. Έτσι, μια χαρά. Και μια χαρά και πολύ αγωνιστική, γιατί μην ξεχνάμε, ναι μεν εμείς θέλουμε να βλέπουμε τι γίνεται, αλλά είναι ένα reality επιβίωσης αγωνιστικού χαρακτήρα. Δεν, δηλαδή το φώναζα από την αρχή. Δεν μπορεί ο Τριαντάφυλλος να το κερδίσει, καταργεί την... Εγώ τον Τριαντάφυλλο μου λείπει, ήθελα να τον βλέπω. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Έχω χάσει και από γέλιο και από πλάκα και από οτιδήποτε, αλλά... Αν θες να πεις τώρα έχω αυτό το πράγμα με αγωνίσματα, με επιβίωση, με σκληροτράχυλους και αυτό, νάτι. Και είναι αυτό που είπες, αν δεν είχαν πάρει τις ασυλίες, τώρα μπορεί να ήταν σπίτι τους. Και οι ασυλίες βοηθούν Γρηγόρη, στο να παραμένουν. Είναι ο κόσμος, αλλά αυτή τη στιγμή ανεπιφύλακτα αγωνιστικά ο νικητής είναι ο Σάκης. 4-1 και το έκανε 5-4. Αδιανόητο. Σε εύκολο, δεν είχε διαδρομές κατά. Όχι. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε τη Μένια Κούκου. Η Μένια Κούκου δεν τη δούμε απλά. Η Μένια Κούκου έχει κάνει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει άνθρωπος. Λοιπόν, δεν θα μου απαντήσετε, απλά θα θέσω δύο ερωτήσεις. Είναι αληθινό ζευγάρι ο Σάκης και η Μαρία Λένα? Ποιος θα πάρει το έπαθλο? Η λαϊκή απαντά. Τη περιοχή. Βέβαια. Όχι όπου να είναι. Όχι. Που σου να μωρό μου εχθές, που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή στο Περιστέρι για να μάθω τι γνώμη έχει ο κόσμος για το ζεύγος Σάκη Μαργιαλένα. Είσαι ο νικητής του φετινού Survivor, το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνει. Ποιος θα κερδίσει από τους δύο, Σάκης ή Μαργιαλένα? Σάκης. Έχετε καρύδες? Κάτι σε εξωτικό υπάρχει? Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Θα πάω σε άλλο μπάγκο. Είναι αληθινό ζευγάρι ο Σάκης και η Μαργιαλένα? Είναι fake ζευγάρι. Παίζουν θέατρο? Παίζουν, ναι. Θα παντρευτούν, ναι, πιστεύετε? Δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ, στο κρεβάτι τους είμαι. Εγώ συγγνώμη για όλα αυτά που σου έκανε σήμερα. Ο Σάκης και η Μαργιαλένα είναι αληθινό ζευγάρι? Αυτό, ρε παιδιά, κάνει κρά, βέβαια. Ναι. Ποιος είναι ο πιο καψούρης, ο Σάκης για τη Μαργιαλένα ή η Μαργιαλένα? Μαργιαλένα, φουλ. Σάκης, ο Σάκης. Τι θα στέλνατε στον Άγιο Δομήνικο για το Σάκη και τη Μαργιαλένα? Απολύτως τίποτα. Αυτοί παίρνουν λεφτά και εμείς δεν παίρνουμε. Σε καρπουζάκι από Αμαλιάδα, για Survivor εκεί που ήταν παιδιά. Ίσως επιβιώσουν με ένα καρπούζι. Θα κάνει πρώτα σιγά μου, έτσι που είναι από εδώ ο Σάκης. Είμαι υπέρ αυτού. Να μην δώσει δαχτυλίδι όμως, να δώσει ένα πεπόνι. Ο Σάκης είναι στο τελικό, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το πάρει. Ο Σάκης και η Μαργιαλένα είναι αληθινό ζευγάρι. Από ό,τι μας δείχνουν, έτσι νομίζω, από ό,τι μας δείχνουν. Τελείωσε το ρεπορτάζ και εμείς είχαμε και τα τυχερά μας. Αγκουράκι και ντοματίτσα. Είναι για την οικογένεια. Εξαιρετικό. Όχι, καλή ποιότητα όμως, ήταν λίγο πιο μικρά. Συγγνώμη, από ό,τι είπαμε. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω, ξέρω εσάς, δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικό. Δηλαδή μου κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον και πάντα χαμογέλαγα θετικό με απλό κόσμο. Άμπρα. Αυθεντικό, ωραίο, με χιούμορ.
Και ήταν και κάποιος ο οποίος μιμείται το Μεγακλείδη Διάρρη. Ο Ζωσίας του Μεγακλείδη. Μα μόλις αν είδε σοκ. Ο χαμένος αδελφός του. Ίδιος. Χαμένος αδελφός. Ίδιος. Ξέρετε πώς τη λένε την κοπέλα. Μένια Κούκου. Μπράβο ρε Μένια Κούκου. Πάντως οι γνώμες διείστανται. Ναι, αυτό λέμε, τα ακούσαμε όλα. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι είναι fake και το λέει και δυνατά ότι είναι fake το ζευγάρι αυτό και άλλος που σου λέει είναι και μπορεί και πρώτα σιγά μου και τα πάντα. Εγώ θα μείνω. Ένας πολιτικάντης. Ναι, είναι έτσι μας δείχνουν. Πολύ σωστός αυτός. Το μοίρασε, το μοίρασε. Το μοίρασε και άφηνε και υπονοούμενα. Ό,τι μπορεί αλλά και. Αλλά δεν ήθελε να εκτεθεί. Πάντως ήταν ωραία. Σαν παρουσιαστής ήταν. Ήταν ωραία η πρόταση στις προτάσεις γάμου να γίνονται με πεπόνι και λίγο. Καρπούζια και αμαλιάδας παρακαλώ. Ωραίο. Πάμε σε Αμίγκος τώρα. Τι γίνεται εκεί. Η ομάδα που αποδεκατίζεται. Πώς λειτουργεί από εδώ και μπρος. Πάμε να δούμε τη δική της στρατηγική. Αποδεκατίστηκε, τελειώσαμε. Βέβαια. Α, ναι, τώρα είναι πλέον, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε. Δεν υπάρχει ομάδα τώρα. Φεύγει ο Γιώργος, ο Ασημακόπουλος και μένουν 2-2. Δύο από τους Αμίκους και δύο από τους... Βέβαια, ο Ηλίας με το Σάκη και τη Μαριαλένα έχει ιδιαίτερα καλή σχέση. Ουσιαστικά ο Κόρο θα νιώθει λίγο μοναξιά. Α, τι είναι μοναξιά. Για πάμε να δούμε. Έχει μια ζωή και εσύ έχεις τέσσερις, φίλε. Τέσσερις ζωές. Για κάποιον και εσύ πήρε τις τέσσερις, δηλαδή. Πραγματικά πιστεύεις ότι θέλω να χάσω. Η παρέα των Αμίγκος ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, αλλά οι λάθος κινήσεις τους στο παιχνίδι τους αποδεκάτησαν και από 8 έμειναν μόλις 3 και κινδυνεύουν την Κυριακή να μείνουν 2. Πέφτα τα δέντρα εδώ, πάνε οι Αμίγκος. Θα ήμασταν τώρα παρά 0. Ο Ηλίας, ο αρχηγός των Αμίγκος, κατάφερε να φτάσει τελικό κρατώντας διπλωματική στάση, αφού δεν βρέθηκε ούτε μία φορά υποψήφιος, παρόλο που ο Σάκης είχε πολλές ευκαιρίες να τον στείλει στον τάκο. Συνειδητοποιώ πως όλο αυτό τελειώνει και επειδή οι ανθρώπινες σχέσεις όντως έχουν μείνει εδώ πέρα, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που έχω κρατήσει. Πως μπορείς με έναν άγνωστο να έρθεις τόσο κοντά όταν σε ενώνουν κάποια πράγματα και να δώσει δύναμη ένας τον άλλον όταν δεν υπάρχει κάποιος άλλος εκεί να το κάνει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω γνωρίσει όλους τους ανθρώπους που γνωρίζει εδώ πέρα. Όπως έχει δηλώσει παλιότερα, ο Ηλίας έχει επηρεαστεί από συμπεριφορές συμπαικτών του. Έχει ζηλέψει, αλλά αναγνώρισε τα λάθη του. Αυτές τις μέρες, συγγνώμη που ήμουν απόμακρος, μου βγήκε μια κακή συμπεριφορά. Σαν να ζήλεψα, ρε παιδί μου. Το λέω και το θεωρώ. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι δικό σου συνέστημα. Αρχικά είναι πάρα πολύ αντρικό που το λες και ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το συζητήσω. Για να βγει από μέσα μου. Το λάθος του Κόρο να δώσει παιχνίδι στον Ηλία στον τελευταίο αγώνα ασυλίας δεν θα έχει σχολιαστεί τόσο αν οι ίδιοι Αμίγκος δεν κατηγορούσαν στο παρελθόν τον Τάφη πως δίνει παιχνίδια στο Σάκη για να τον ευνοήσει. Με έκανε να είναι η χειρότερη μέρα μου στο παιχνίδι μετά από 6,5 μήνες. Που ήταν αυτή το αγώνα, είναι που δεν πολέμησα ως το τέλος, τελευταία στιγμή, για να κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Έδωσε το παιχνίδι στον Ηλία. Το είχε κάνει ο Ντάφη, που κι εμείς του λέγαμε τον Ντάφη τι βλακία έκανες, και τον κρίνανε. Η ψυχολογική κατάσταση του Κόρο είναι στα πατώματα στο πιο κομβικό σημείο του παιχνιδιού. Προσωπικά πέτυχα. Μου αναφέρει ότι οι γονείς του ίσως δεν θα είναι περήφανοι γι' αυτόν και του λέω τι είναι αυτά που λες. Ο Γιώργος Ασημακόπουλος έχει άλλη γραμμή αφού δεν αφήνει το ζευγάρι σε χλωρό κλαρί κρίνοντας τη σχέση τους. Αυτό που προσπαθεί ο Σάκης και η Μαριαλένα είναι να μας κάνει να φαγωθούμε. Το έχουν καταλάβει όλοι. Θέλει τους Αμίγκους να τους σπάσει. Γενικά θέλουν να δημιουργήσουν εντάσεις, αλλά εγώ ζεν, ηρεμός, όμορφα και ωραία. Τον Σάκη, τον καθοδική, θεωρώ πάρα πολύ Μαριαλένα. Ο Νίκος αυτό έλεγε. Μάλιστα, και εγώ δεν θυμόμουν ότι ο Ηλίας δεν ήταν ποτέ προτινόμενο. Ποτέ. Και είναι πολύ εντυπωσιακό να δούμε, γιατί τώρα, αν τελικά λέμε μείνουν 2-2, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το κοινό στον Ηλία που δεν το ξέρουμε μέχρι τώρα. Και πώς θα είναι οι διαδικασίες σε ημιτελικό και τελικό. Εμένα, γιατί δεν θα γίνουν όλα αυτά στο γαλάτσι. Ναι, στο γαλάτσι. Ο λιγότερο εριστικός όλων είναι αυτός που δεν προτάθηκε ποτέ. Ο ναι. Ηλίας. Γιατί μπορεί να πεις ο Κόρο ήταν εριστικός, αλλά ήταν αμίλητος. Δεν ήταν κλειστός. Διαδραστικός. Με τον τριαντάφυλλο ήταν πολύ εριστικός. Ποιος? Με τον τριαντάφυλλο δεν ήταν ο γενικά, Κόρο. Γενικά τον τελευταίο καιρό. Okay. Αλλά αυτός ο οποίος για τον καθένα, ακόμα κι αν θύμωνε, μετά είχε μια καλή κουβέντα και το βλέπε, δηλαδή με μια υπερβολική ενσυναίσθηση των πραγμάτων, αυτός είναι ο Ηλίας. Ο Ηλίας και γι' αυτό δεν προτάθηκε.
Ναι, 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 ναι. Και... γιατί και σε επίπεδο στρατηγικής θα μπορούσες να τον προτείνεις, γιατί είναι μετά από τον Σάκη. Ο Σάκης θα μπορούσε να το κάνει 2, 3 και 4 φορές. Το εκτίμησα εγώ στον Σάκη, γιατί δίνοντάς τον, θα καθάριζε το τοπίο σε μεγάλο βαθμό. Τον ανταγωνιστή. Αν δεν υπήρχε και. Τον ανταγωνιστή. Αυτά. Ναι, ναι. Γιατί ήταν ο ισχυρότερος μετά από αυτόν. Και δεν το έκανε ποτέ. Έτσι. Και αυτό θέλω να δω πώς θα διαμορφωθούν τα αγωνίσματα εδώ, με αυτή την τετράδα. Για το πώς θα πάει η διάδα, λες. Εκεί είναι το πιο σημαντικό. Γιατί... Α, και αυτά λοιπόν μας τα έχει η Έλενα να μας πει πώς θα φτάσουμε μέχρι τον τελικό. Ωραία, που συμμετέχει ο κόσμος, που συμμετέχει. Μπράβο, έλα Γοργόνα μου, πες μας. Ναι, λοιπόν, ξεκινάω. Μέρα-μέρα θα μάθουμε από την Κυριακή μέχρι και τον τελικό, τη Δευτέρα που θα γίνει ο τελικός, τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, την Κυριακή 27/6 έχουμε την τελευταία αποχώρηση. Σωστά. Δηλαδή θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει και δεν θα είναι ουσιαστικά ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό. Τετράδα. Εκεί θα έχουμε και το παιχνίδι με τους Ρουμάνους, έτσι. Εκεί θα πάρουν κάποιο έπαθλο, φαντάζομαι, από ό,τι μαθαίνω. Και μεγάλο, καλό... αν δεν κάνω λάθος. Ορίστε. Και μεγάλο. Ναι, μπράβο. Και εγώ μαθαίνω ότι είναι μεγάλο. Οι δύο που αποχωρούν, γιατί είναι τέσσερις, θα μείνουν δύο. Όχι. Είναι πέντε, θα μείνουν τέσσερις. Είναι πέντε και θα μείνουν τέσσερις. Α, πέντε, τέσσερις. Αλλά είναι στο νησί. Στο νησί ακόμα. Ναι. Εγώ λέω όταν θα έρθουν. Εντάξει. Τώρα θα μας οδηγήσει. Λοιπόν, πάμε κύριε Μικρούτση και τώρα. Τη Δευτέρα, 28/6, τι θα γίνει. Εκεί θα γίνει μία τύπου ασυλία που θα μας δείξει την κατάταξη ουσιαστικά του ημιτελικού. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα. Όχι. Λοιπόν, θα υπάρξουν αγωνίσματα που θα δείξουν, θα γίνουν κάποια αγωνίσματα, ναι, και εκεί θα υπάρξει κατάταξη, δηλαδή θα έχουμε τον πρώτο, θα πάμε στο δεύτερο και ο τρίτος όμως, ο τρίτος δηλαδή, η κατάταξη θα τον δείξει. Εκεί λοιπόν την Τετάρτη 36 θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί δεν θα το μάθουμε, θα το μάθουμε στον ημιτελικό που θα γίνει την Κυριακή 4/7. Με δηλαδή, την τετράδα. Θα είναι τέσσερις. Ακριβώς. Και εκεί θα πάνε για τον τελικό τρεις. Στον τελικό θα είναι τρεις. Ναι. Α, εγώ νόμιζα θα είναι διάδα στον τελικό. Ναι. Και στον τελικό ψηφίζει ο κόσμος. Τι βλέπουμε εμείς. Στον τελικό, περιμένετε βρε παιδιά, στον τελικό δύο θα είναι. Τρεις είπες τώρα, μωρέ, μαζουλεύεις. Τρεις λες. Δεν το άκουσα καλά. Δηλαδή, περίμενε, βρε. Εγώ δεν καταλαβαίνω πού ωφελεί η κατάταξη που θα βγει τη Δευτέρα. Στον ημιτελικό, μάτια μου, θα είναι 3. Να το ολοκληρώσω και να μου απαντήσεις. Ναι. Τη στιγμή που στον ημιτελικό θα είναι 4. Δεν θα έχει ανακοινωθεί ακόμα, βρε πουλάκι μου, και εσύ. Στον ημιτελικό όμως θα είναι 3. Λοιπόν, και θα ανακοινηθεί εκεί ο τέταρτος, ο οποίος δεν θα είναι. Όπως είχε γίνει και πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, λοιπόν, θα γίνουν κάποια αγωνίσματα στον Άγιο Δομήνικο, όπου ουσιαστικά θα ήταν από το, μια κατάταξη από το 1 μέχρι το 4. Ακριβώς. Ο τέταρτος που θα φύγει ουσιαστικά από το παιχνίδι δεν θα το μάθουμε εκείνη τη στιγμή. Θα το μάθουμε μετά, στον ημιτελικό. Θα το μάθουμε την Κυριακή 4/7. Άρα στον ημιτελικό θα διαγωνιστούν 3. Στον ημιτελικό θα διαγωνιστούν 3. Για να πάνε 2 την επόμενη μέρα. Μα μέχρι να τρελάνε δηλαδή 3 και 4 και 2 κι εσείς. Ξέρεις, είναι... Ξέρεις, είναι λίγο σημαντικό για το τελικό, αλλά... Μανούλα, εσύ θα κρατήσω ότι η τελικός θα είναι 3 και τελικός θα είναι 2. Σ' αγαπάμε. Θα είναι 1. Σ' αγαπάμε. Δώσε και διαφημίσεις τώρα, έλα. Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Δώσε. Α, πάμε σε διαφημίσεις, Μανούλα μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα ξανάρθουμε. Πόσους γάμους πρέπει να κάνω ακόμα για να μάθω αυτά τα κόλπα. Τρεις ιστόν. Έχω μια τριάρα. Τρεις. Μια τριάρα γεμάτη. Λοιπόν, επειδή επιστρέψαμε, επειδή πάντα τις Παρασκευές και όχι μόνο θέλουμε το Γιάννη να είναι χαρούμενος. Έτσι. Και επειδή με το φινάλε των Άγριων Μελισσών έχει πέσει σε μια κατάθλιψη ιδιότυπη, η Χρύσλα θα μας μιλήσει για την Ελένη Χαμπέρη. Αχ, το Ελενάκι. Ποια είμαι εγώ για να μιλήσω για την Ελένη Χαμπέρη και να μ' ακούει ο Γιάννης, πείτε μου. Όχι, απλά και μόνο που θα τη δει θα ανέβει ψυχολογικά. Λοιπόν, η Ελένη Χαμπέρη μιλάει και τα λέει όλα στο Λάβιτ στην Ιωάννα Μαλέσκου. Τα λέει όλα, θα μου πει τι εννοεί.
Κάνει το ωραίο τη κάρφωμα και από εκεί και μετά όλοι. Καρφώνει η Χαμπέρι. Τα λένε όλα. Μπράβο, Σάκη και Μαριλένα. Εκεί τα φώτισε. Αλλά κάνει. Πιστεύεις ότι είναι μαζί? Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι μαζί. Όσες φορές τους ρωτούσαμε, μας λέγανε όχι, δεν είμαστε. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες που βλέπαμε και όλο αυτό είναι, λες και είναι μαζί. Δεν πιστεύω ότι θα είναι μαζί όταν θα βγουν από το παιχνίδι. Ίσως να έχουν δει ότι το ζευγάρι, επειδή είχαμε δει και στα προηγούμενα Survivor, Βασάλος Ευρυδίκη πουλούσε, οπότε μπορεί να το κάνουν και γι' αυτό. Άρα θεωρείς ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα? Και από τους δύο υπάρχουν συναισθήματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι 100% ερωτικά τα συναισθήματα που υπάρχουν. Τώρα ότι κάποιος μπορεί να το εκμεταλλεύεται, οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές. Πιστεύω ότι ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Νομίζω ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, ο ένας προσθέτει λόγια στον άλλον. Ανεβάζει ο Σάκης τον τόνο της φωνής του, η Μαργαλένα προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Ο ένας καθοδηγεί τον άλλον για μένα και ο ένας προστατεύει τον άλλον, ξεκάθαρα. Θεωρείς ότι ήταν διαφορετικός μπροστά στην κάμερα και διαφορετικός από πίσω? Ναι. Η Μαργαλένα, όταν ήμασταν μαζί στην πλέον ομάδα, με πλησίασε για να συζητήσουμε για την ψηφοφορία. Αν θέλεις, μου λέει, να σώσει τους φίλους σου, να ψηφίσουμε όλοι μαζί τον Τζέιμς. Μετά, ενώ ήμασταν μαζί στην μπλε ομάδα, την είχα στηρίξει πάρα πολλές φορές σε στιγμές που δεν τα έβλεπαν οι κάμερες. Και παρόλα αυτά, είδα στο τέλος μια άλλη Μαργαλένα απέναντί μου. Ένιωσε ότι δεν εκτίμησε τίποτα από ό,τι είχα κάνει για εκείνο όλο το προηγούμενο διάστημα. Και για μένα έπεσε πάρα πολύ χαμηλά μετά από αυτό. Αυτό όλο ήταν ξεκάθαρα στρατηγικό, προκειμένου να πετάξουμε έξω. Πώς θα χαρακτήριζες τη Μαργαλένα? Θα ξεκινήσω δυναμική, γιατί εντάξει, εννοείται είναι δυναμική. Θα την έλεγα και αντιπρόσωπη, γιατί έχει έρθει, έχει πει πράγματα σε μένα για άλλο άτομο και αντίστοιχα έμαθα ότι το άλλο άτομο έλεγε για μένα. Είχε πιάσει και μου είχε πει ότι, να ξέρεις, η Καρολίνα μου έχει πει ότι δεν μπορεί να χάνει από εσένα. Είχα ακούσει τυχαία κι εγώ από φίλο μας ότι έχει πει κάτι παρόμοιο και στην Καρολίνα. Πόσα χαρακτήριζες τον Σάκη? Ο Σάκης πιστεύω ότι είναι δυναμικός, αλλά και πολύ χειριστικός. Ως προς τη Μαργαλένα? Γενικά προς όλους. Δυο χέρια και ένα ξεύγαλμα τους πέρασε. Μπράβο. Περίμενε, Ιωάννη μου, άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Εγώ βλέπω μια άλλη Χαμπέρι τώρα εδώ. Τι εννοείς? Ενώ μιλάει μέσα ήταν χαμηλών τόνων, δεν λέω τίποτα, προσπαθώ να επιβιώσω και να διαχειριστώ μια κατάσταση. Εδώ βλέπω κανονικά ολομέτωπη. Σου έλεγα, έχει πάρει πρόταση για πάνελ, οπότε σου δίνει εξετάσεις τώρα. Άρα λοιπόν. Εντάξει, πλάκα κάνω, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει. Εσύ την ίδια βλέπεις? Όχι, αλλά πραγματικά άκου τι λέει. Λέει ουσιαστικά, από τη μια του λέει δυναμικούς και τα λοιπά, λέει, κατηγορεί την Μαριαλένα ότι ήταν διπρόσωπη, γιατί όταν τη στήριξε για τον Τζέιμς, μετά ουσιαστικά την άδειασε. Περιγραφή προτετραμήνου, έχεις δίκιο που σε από αυτό εκείνη που λες την ημέρα η Μαριαλένα κόλλησε με το Σάκη και δεν ξανάφυγε. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είπε για το Σάκη ότι είναι χειριστικός. Σε αυτό που έχει πάρα πολύ φάουλ, και πρέπει να το πω, είναι ότι αντιγράφουν ουσιαστικά εντός αγωγικών τον Βασάλο και την Ευρυδίκη. Μα ο Βασάλος και η Ευρυδίκη δεν ήταν ζευγάρι μας. Όχι, δεν ήταν ζευγάρι. Ζευγάρι ήταν μετά. Άρα λοιπόν, γιατί να αντιγράψουν ένα ζευγάρι το οποίο ούτως ή άλλως είχε πάει καλά για αγωνιστικούς λόγους? Τώρα, το αν πουλάνε τη σχέση τους και αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και τους κρατάει, είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε, γιατί το έχουμε σκεφτεί όλοι. Και το έχει πει πρώτα απ' όλους ο Ηλίας ο Μπόγδανος. Σωστά. Και πορεύονται μαζί. Πάντως, αυτό το έχουμε... επειδή λες ότι είναι άλλο πρόσωπο, αυτό που βλέπαμε κυρίως ήταν το κλαματάκι της, η συγκίνησή της. Λίγο από μακριά από τα δρόμενα. Ναι, αλλά αυτό που μας έδινε η εκπομπή ήταν τότε που έσπαγε και έκλαιγε. Είναι πιθανό να έχει πει κάποια πράγματα και να έχει επιλεγεί η συγκίνηση, γιατί μετά, όχι για δόλο. Όχι, συμφωνώ. Είναι πάντα ένα πουλάει έντονο συνέστημα. Ναι, το καταγράφει. Βέβαια. Εγώ νιώθω ότι η ίδια κόκκινη κλωστή τη διατρέχει. Μόνο αντί να κλάψει, που θα, αν είχαμε δει αντίστοιχα πλάνα, θα είχαμε το κλάμα της. Εδώ δεν έχει κλάμα προφανώς. Και έχει μετρημένα κατηγοριοποίηση κάποιους ανθρώπους. Μετρημένα όμως. Δηλαδή, είναι ισχυρός, είναι δυνατός, είναι αυτό, είναι χειριστικός. Είναι δυναμική, είναι αυτό, είναι εκεί, αλλά μου την έφερε γιατί μου είπε αυτό, της είπε αυτό. Δεν είναι. Νομίζω η Ελένη είναι. Έκανα αυτή, σε διαφορετική θέση. Ναι, σε άλλη βερσιόν, με βάση αυτά που έχουμε δει. Διαφορετική γιατί θέση. Έχεις... άλλο στο νησί, άλλο ναι, εδώ. Ναι, που δεν είναι τόσο φορτισμένη εκεί. Αλλά δεν είχα δει κάτι ανάλογο, γι' αυτό το είπα. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση γιατί
Έχουμε δει όλους να δίνουν συνέντευξη εκεί. Έχουμε όλοι δει όταν μίλαγε κάνε... στους φίλους της, κατηγορούσε. Ναι, ψηλό έλεγε. Που το είχαν... ανήκε στην ναι. ομάδα την απογύγια, πήγαινε απογύγια. Ναι, μου απεμπλάκει αυτό, τώρα. Αυτό. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Έχει απεμπλακεί από τον νησί. Πάντως το βασικό ερώτημα που είναι τελικά, αν τα έχουν, είναι πραγματικά τα συναισθήματα ή αν το παίζουν, ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Ούτε από την Ελένη. Καλά, τι να απαντηθεί. Εγώ θέλω να το μάθω, παιδιά. Αυτό είναι και έξω. Κανέναν δεν θα απαντηθεί. Όταν οι ίδιοι δηλώνουν όχι, όταν εμείς βλέπουμε να υπάρχει σχέση, όταν είναι πρώην. Που εκεί ξεκινήσανε με αντιπαλότητα και τώρα είναι ταυτισμένοι. Τι να απαντηθεί τώρα, πρέπει να γίνεις, δηλαδή μόνο με οφθαλμό λαγνία σε ιδιαίτερη στιγμή τους να το καταλάβεις. Ωραία, ωραία. Να αφήσουμε το κορίτσι το αυτό το όμορφο και να δούμε τι θα κάνει, μακάρι να κάνει κάτι που να της ταιριάζει. Και πάμε στον Νίκο Μπάρτζε και στην Άννα Μαρία και σε ένα βιντεάκι που είχε υπονοούμενα γιατί είναι... Υπονοούμενα, φουλ το υπονοούμενο. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω η Άννα Μαλέσκου χθες πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλο λόξικα και γενικά να έχει πολύ μεγάλο λόξικα το τελευταίο διάστημα. Τι σχέση έχει η Μαλέσκου με το βίντεο? Α, πω γιατί. Γιατί αν θυμάσαι στο Λάβιντ είχε ακουστεί η περίφημη φράση στην εκπομπή, λέω, όχι από την Ιωάννα Μαλέσκου, το διαχωρίζω. Είχε ακουστεί λοιπόν από την εκπομπή αυτό το ότι είναι το σκυλάκι, δεν είχε ακουστεί αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι πάντως που. Ότι είναι το σκυλάκι τη Άννα Μαρία ο Νίκο Μπάρτζε. Που αποχώρησαν από την εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ναι. Επειδή λοιπόν είχε ακουστεί αυτή η φράση, είδαμε λοιπόν ουσιαστικά η Άννα Μαρία να δίνει σκυλοτροφή μέσα από το YouTube channel που έχει στον Νίκο Μπάρτζε. Oh. Το συνεχίζουν όπως καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Έκλαιγε. Πολύ. Έλεγε δεν γίνεται. Τι, ότι ο Τζέιμς είναι καλύτερος από μένα. Εγώ δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι γιατί γενικά έχω αδυναμία στα σκυλάκια. Και στις γάτες αλλά και στα σκυλάκια. Ρεξ! Υποτίθεται πρέπει να μπω εγώ τώρα. Όχι, δεν υποτίθεται, τώρα μπαίνει. Εδώ έχουμε πατάτες, αλλά ο κόσμος δεν ήθελε προφανώς ο Νίκος Μπάρτζης να... Να τρώει πατάτες. Να τρώει πατάτες. Τι θα φάω? Πάς το κάτω, θα το κάτω. Βάλ' το, έλα, βάλ' το. Όχι, από κάτω. Βάλ' το τώρα, βαριά μου απέσαι στο αγώνα. Ωραία, έλα. Πρέπει να μου πεις πότε θα φάω. High five. Κεφαλάκι. Πάτω. Όχι έτσι, γύρνα την πρωτότυπη. Μην τυχόν γύρνα και γυρίσεις την πιφτέκα. Δεν έχω γυρίσει ποτέ, γιατί να το κάνω τώρα, σαν εσένα. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουμε τι λες, μην το κάνεις πιο δύσκολο. Ωραία, πάμε. Ναι, άμα πατήσεις το κουδούνι. Αφού είπες, περίμενε. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Sorry που δεν σε έβλεπα και δεν σε ήξερα. Ξεκινάω με τα τραυματίστροφα. Πρέπει να το εκπαιδεύσω αυτό το σκύλι, είναι πολύ ατήτας. Σε την πατάτα, πιάσε. Ωραία, εγώ θα πιάσω την πατάτα και θα πιάσεις αυτό. Έλα, πήγαινε φέρτο μου. Γρήγορα. Με έχεις κουράσει πάρα πολύ. Πάρε το τέμ σου. Κι εγώ σ' αγαπάω. Μείνε εκεί όμως. Ωραία, μπράβο. Πράγμα, δείξε μου και θα πάω μετά. για πλάκα το έκανα. Μου ρίξε το χέρι. Πήγε, δεν θέλω. Α, ρε, αλήθεια μου ρίξε το χέρι. Δεν ρίψε λίγο το χωριό. Εντάξει, πάρα πολύ κακό χιούμορ. Όχι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνομαι ότι ζουν σε ένα μικρό κόσμο. Αυτό το πράγμα είχε υποθεί. Εδώ είναι το θέμα. Ούτε που θυμάμαι πόσο καιρό πριν και δεν θυμάμαι και καν. Δεν είναι αν είναι καλό ή κακό χιούμορ. Είναι πολύ άγουρο αυτό που βλέπουμε. Αλλά το θέμα. Και λέω εγώ που πήρα το μέρος του Τζέιμς και του Νίκου και θα συνεχίσω να το παίρνω. Μαζί σου. Αλλά. Παιδιά, μιλάω στα συγκεκριμένα παιδιά, δεν βλέπω τον Τζέιμς. Πέρασε εκείνη η περίπτωση. Πέρασε τόσο που γέρασε. Δηλαδή, σε αυτά εδώ τα πλάνα, εφόσον αξίζει τον κόπο να βγει κάτι, πρέπει να είναι κάτι καινούριο. Θα μου πεις, δεν υπάρχει καινούριο. Όταν δεν υπάρχει καινούριο, υπάρχει κλασική φράση. Επειδή δεν έχω να πω κάτι, δεν μπορώ να κάνω ένα βίντεο. Έτσι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Το πιο τίμιο. Εδώ, τώρα βλέπουμε κάτι που απαντήθηκε τότε, που έγινε viral τότε. Που αναλύθηκε, που το είπαμε και εμείς εδώ και το κάθε πρωινό κανάλι και αυτά και τα... Τέλειωσε. Ξανά και ξανά η επανάληψή του είναι σαν να είναι, το ξεκίνησε εσύ,
σαν να είναι εγκλωβισμένοι σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορούν να ανακαλύψουν τώρα την πορεία τους, τώρα την ταυτότητά τους, τώρα το επόμενο βήμα. Θα πω κάτι και ας γίνω δυσάρεστη. Φαίνεται σαν να μην έχουν και τίποτα άλλο να πουλήσουν όμως και να τραβήξουν το παιδί. Έχουν κάτι να πούνε. Σαν να μην έχουν να πούνε τίποτα και έχουν μείνει. Όχι γιατί απλά είναι εγκλωβισμένοι στο μικρό κόσμο εκείνο. Καλά, τώρα το ψυχολογικό άστο μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι. Μπορεί να μην έχουν καινούργια πραγματικότητα ή μπορεί, γιατί συνήθως η επίδραση που έχουν τόσο έντονες εμπειρίες σε κάνουν να είσαι εκεί, να είσαι δηλαδή ακόμα στο νησί. Το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά οι φίλοι τους, οι γνωστοί τους, εγώ που τους μιλάω τώρα με αγάπη, παιδιά, τέλειωσε το νησί, τέλειωσε το Survivor, αφορά μόνο μια τρέχουσα επικαιρότητα του ποιος θα είναι ο νικητής. Δεν μπορεί να μένεις στη σκληροτροπή. Να πω κάτι, Γιάννη. Καταγράφηκε αυτό. Έχεις, συμφωνώ σε όλα. Εγώ θέλω να πω ότι, ρε Συνικόλα, με αγάπη τεράστια, γιατί το συμπαθούσα σε όλη τη διάρκεια του, μετά από ένα σημείο του παιχνιδιού, πολύ περισσότερο. Δεν σου ταιριάζει, ρε φίλε, αυτός ο ρόλος. Όχι, καθόλου. Δηλαδή, εγώ δεν γέλασα, δεν το έχω δει όλο. Μπορεί να είχε και κομμάτια που κάποιος να γελούσε, αλλά Νίκο, μην κάνεις πράγματα. Δεν θα γελάζεις γιατί δεν σε εξάπτει. Τέλειωσε. Ναι, ρε φίλε. Το χιλιό είπαμε. Μα δεν το θυμόμαστε. Δηλαδή την ημέρα που έγινε, την επόμενη, αν έκανε το σκυλάκι με μέτρο κιόλας, θα είχε νόημα. Τώρα, μετά από τόσο καιρό. Όχι, ρε Νικόλα. Ρε παιδιά, η ζωή τρέχει. Είδατε τι τραβάμε στο δραματικό επίπεδο. Ο καύσωνα σήμερα. Μια επικαιρότητα τρέχει. Και μια που λες καύσωνα και επειδή αφορά στα σκυλάκια, ας βγάλουμε όλοι ένα μπολάκι με νερό έξω από τα σπίτια μας, γιατί και αυτά τα φουκαριάρικα όπως εμείς διψάμε και τα σκυλάκια και τα γατάκια. Τώρα αυτό που το λες στον Νίκο. Όχι, αυτό το λέω στον κόσμο και θα ήθελα. Στην Άννα Μαρία, κάτι και ένα καλό. Ας το λειτουργήσουμε έτσι με τα σκυλάκια σήμερα και τις επόμενες μέρες, γιατί ακούω ότι θα είναι μέχρι την άλλη Παρασκευή. Αν τα έχουν έξω, ας τα βάζουν μέσα αν έχει έρθει. Να δροσιστούν λίγο τα φουκαριάρικα. Γιατί είναι, άμα έχουν και μεγάλη τρίχα, μπορεί να πάθουν θερμοβληξία. Λοιπόν. Ιώνας Μαλέσκου συνέχεια. Γιατί μετά από αυτά που είδαμε, τώρα θα δούμε και την ίδια. Δεν έχει πολύ τρίχα. Το γαλλικό μπουλντογκάκι. Ναι, το γαλλικό μπουλντογκάκι δεν έχει πολύ τρίχα και δεν υπάρχει και πολύ μεγάλος θόρυβος τελικά για τις αποχωρήσεις. Το γνώρισα αυτό το μπουλντογκάκι. Πώς φαίνεται. Έκανε και τα τσίσα του στο. Όταν ήταν να πάω στο Big Brother, μπήκα στη φωτογράφηση και γνώρισα και την Κατερίνα. Και μπαίνοντας μέσα το μπουλντοκάκι είδα, πήγα γιατί έχει ο γιος μου τέτοιο στέριος. Α, ναι. Ναι, τι κάνει ο στέριος, ρε Άντρεα. Είναι καλό. Στη Μήλο. Μπράβο. Στη Μήλο. Είναι εντάξει. Ναι, ναι, καλά είναι. Και πήγα στο γαλλικό μπουλντοκάκι, είναι και λίγο αληθωρούλ με λίγο προγραμματισμό. Είναι καταπληκτικό ζωάκι, νομίζω είναι. Και εκεί είδα και την αφεντική. Να σου πω, όταν πήγες και είδες τον μπουλντοκάκι, είδες τους δύο συνεργάτες της. Ήταν εκεί ή είχαν αποχωρήσει ήδη? Ποιος εννοεί συνεργάτες? Εννοώ την αρχισυντάκτριά της και τον συνεργάτη την Παλούδη και τον Βασίλη τον Γρηγορόπουλο. Δεν ήταν ο Βασίλης ο Γρηγορόπουλος, ήταν ο. Ωραία. Ο Παναγιώτης Χατζηδάκης. Αυτές οι δύο λοιπόν αποχωρήσεις από την εκπομπή της. Ο Μαγιάτης ήταν. Έκαναν θόρυβο. Έκαναν θόρυβο, συζητήθηκαν, αναπαρήχθησαν από τα site. Ναι, γιατί ήταν ένα μήνα πριν τελειώσει ήταν η σεζόν. Ένα μήνα πριν τελειώσει η σεζόν. Η Ιωάννα Μαλέσκου λοιπόν σχολιάζει και απαντάει για τις αποχωρήσεις των δύο στενών συνεργατών της μέχρι τη στιγμή που αποχώρησαν. Γενικά, έχουμε ακούσει πολλά το τελευταίο καιρό για αποχωρήσεις. Τι συμβαίνει, κυρία Μαλέσκου? Τι είναι τα αποχωρήσεις? Ηχηρές αποχωρήσεις από την εκπομπή σας. Τέλος της σεζόν, εννοείται, εντάξει, καθένας σκέφτεται το μέλλον του. Αλλά δεν θα τις έλεγα ηχηρές. Θα έλεγα ότι ο κάθε άνθρωπος επιλέγει τι θα κάνει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε κάποια πράγματα από εσάς που είπατε στον αέρα. Τι πράγματα είπα στον αέρα? Λέω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Γενικά, επειδή ακούγονται, κυρίως γράφονται πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι δεν απαντάει κάποιος, ακόμα και αν γι' αυτόν χτυπάει καμπάνα, δεν σημαίνει ότι απλά λουφάζει ή απλά μπορεί να είναι ότι, δεν ξέρω, δεν δίνει σημασία ή σπουδαιότητα σε κάτι το οποίο δεν ισχύει, να τα λέμε κι αυτά. Είπατε κάποια πράγματα σαν αφήσατε κάποιες αιχμές και είδαμε και μία ανάρτηση του Βασίλη του Γρηγορόπουλου, δεν ξέρω αν την είδατε. Όχι, δεν την είδα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνεργάτες μου ή άλλοτε συνεργάτες μου, είναι πράγματα που αποφασίζουν οι ίδιοι ως επαγγελματίες με το στόθμο. Δεν είναι κάτι που μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Θα ήταν, ας πούμε. Μπορώ να σας διαβάσω αν θέλετε την ανάρτηση. Ας μην αναλύσουμε τι είναι σπουδαίο, τι είναι και τι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Ας μην μιλήσουμε για πού πρέπει να δίνουν βαρύτητα. Γιατί για να μιλήσουμε για αυτά, θα πρέπει πρώτα να συζητήσουμε για επαγγελματισμό, για ευπρέπεια, για αξιοπρέπεια και επαγγελματική ηθική.
Άρα, όντως, ας μην μιλήσουμε. Εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ ως επαγγελματίες. Είσαι συνεργάτης, μόνο αυτό εννοείται. Ναι, όχι. Ενώ ότι αφήσατε στον αέρα και είπατε ότι ακούγονται, κυρίως γράφονται πολλά πράγματα. Το γεγονός ότι δεν χτυπάει κάποιος ακόμα γι' αυτό, να χτυπάει καμπάνα, δεν σημαίνει ότι απλά λουφάζει. Μπορεί να μην δίνει σημασία σε κάτι που δεν ισχύει. Ναι, πράγμα το είπα αυτό. Και είναι πολύ γενικό και πολύ συγκεκριμένο ταυτόχρονα. Και ο Βασίλης Γρηγορόπουλος ανέβασε ένα post. Μπορεί να πιστεύει, να λέει ό,τι νομίζει. Από εκεί και πέρα. Το πώς ερμηνεύει κάποιος λόγια που λέμε, γιατί κανένας δεν γνωρίζει τι συμβαίνει ή που ακριβώς αναφερόμαστε, είναι κάτι που ελεύθερα μπορεί να πράξει. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμουν, ούτε θα αναφερθώ ποτέ σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι ή έχω συνεργαστεί. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πολλά, πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να την ευχαριστήσουμε. Να συγχαρώ την Πέννη Καβέτσου, γιατί όλες οι ερωτήσεις ήταν με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα μέσα στο θέμα και follow-up. Ναι, ναι, κατευθείαν. Απαντάω. Να κάνω ένα σχόλιο για αρχή, εννοείται να το κλείσουμε. Να κλείσουμε κάτι μόνο, έτσι, γιατί μην γίνει κάποιο μπέρδεμα. Να πούμε λίγο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τι έλεγε. Τι έχει γίνει λοιπόν. Αυτοί οι δύο άνθρωποι αποχώρησαν ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή τέλη του μήνα. Ένα μήνα πριν κλείσει η σεζόν. Ξέρουμε όλοι, όταν κάνουμε μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, επειδή δεν γνωρίζει το κανάλι από την αρχή πότε τελειώνει η εκπομπή, μπορεί ότι να πει. Μπορεί να πάρει παράταση. Ναι, κάνουμε μία σύμβαση και λέει: Ανδρέα, μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είμαστε μαζί. Από όσο γνωρίζω, συζήτησαν οι δύο συνεργάτες με το σταθμό στις 15 Ιουνίου, δανείζομαι και λέω, αν θα ήθελαν να ανανεώσουν για μερικές μέρες τη συνεργασία τους με την εκπομπή και αρνήθηκαν. Οι συνεργάτες της αρνήθηκαν να. Αν τους έγινε πρόταση να ανανεώσουν. Όχι, για τις 20 μέρες που τελειώνει η εκπομπή και είπαν όχι. Για έναν μήνα παράταση. Ήταν η σύμβασή τους μια συγκεκριμένη ημερομηνία και της αρχισυντάκτρια και του Βασίλη Γρηγορόπουλου. Είχαν πρόταση από το κανάλι, έτσι λέει το ρεπορτάζ όλων μας. Δέχθηκαν πρόταση από το κανάλι να υπογράψουν για το υπόλοιπο αυτό το κανάλι. Για σχεδόν 20 μέρες. Αυτά είναι προφορικά. Προφορικά. Είναι σε σύμβαση. Τι λες τώρα, είναι προφορικά. Θα πάμε 10 μέρες παραπέρα τώρα. Σιγά. Όχι. Και εμένα, περίεργο μου ακούγεται. Εγώ ξέρω συμβάσεις που πολύ έξυπνα υπογράφονται μέχρι το Δεκέμβρη. Να δούμε πώς θα πάει, ειδικά σε καινούργιες εκπομπές. Αλλά όχι 10 μέρες. Επειδή είχε συμβάσεις με άλλον προφανώς αορίστου χρόνου και επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια ορισμένου χρόνου συμβάσεις, έχουν πάντα συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακριβώς. Εκτός αν λέει ή με τη λήξη της εκπομπής. Έτσι. Που αυτό σου επιτρέπει να πάει, είτε αν κοπεί η εκπομπή του Φεβρουάριο. Συνήθως ο Sky υπογράφει με ημερομηνία και όχι το μέχρι τη λήξη της εκπομπής. Και αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα. Οι δύο συνεργάτες Ιωάννας Μαλέσκου αρνήθηκαν να συνεχίσουν και να υπογράψουν μια συμπληρωματική σύμβαση. Δεν είναι ούτε θέμα Μαλέσκου, ούτε θέμα καναλιού. Ναι. Είναι ότι αυτοί οι δύο δεν θέλουν να συνεχίσουν. Δεν ήθελαν να συνεχίσουν. Ακριβώς. Αλλά για μια εβδομάδα. Για μια εβδομάδα. Προφανώς κάτι έχει γίνει, δεν το ξέρουμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτά. Ναι. Πάντως θέλω να κάνω μια παρατήρηση στην Ιωάννα. Όταν φεύγει 15 μέρες πριν τελειώσει η εκπομπή, ο αρχισυντάκτης και ένας συνεργάτης, είναι ηχηρή αποχώρηση. Δεν μπορείς να πεις δεν είναι ηχηρή. Από εκεί και πέρα μπορείς να πεις ότι ήταν απόφασή τους, ναι, αλλά. Είναι ηχηρή. Ο αρχισυντάκτης, ειδικά και ο συνεργάτης που έβγαινε μπροστά και έτρεχε και θέματα, είναι ηχηρές αποχωρήσεις. Τώρα, δικό τους θέμα είναι, θέλουν να φύγουν, να κάτσουν αλίμονο, κανείς δεν κρατάει. Υπάρχουν και τα εσωτερικά παιδιά στις συνεργασίες και στις εκπομπές. Ο καθένας αποφασίζει ανάλογα με το τι έχει θέλω περάσει. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και θα δείτε από τον τρόπο που θα κάνω ότι θα το δω σφαιρικά. Τον Βασίλη τον Γρηγορόπουλο τον ξέρω. Είχε έρθει και στο Big Brother. Με αντιλήψεις που στα 3/4 συμφωνούσα, αλλά είχα και ένα τέταρτο που δεν συμφωνώ. Τον έβλεπα όμως ότι είχε ένα πνεύμα διεισδυτικό, ανέλυε, κατέγραφε με τη δικιά του συναισθηματική αγωγή, να το πω έτσι, κατά Φλομπέρ. Λοιπόν, και οπότε εκτίμησα τη συμμετοχή του και με αυτό το μάτι τον έβλεπα. Είναι αλήθεια ότι η κριτική του στο Survivor, πολλές φορές όποτε την είδα, κυρίως μέσω βίντεο αναπαραγωγής, με ενοχλούσε. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά του, όπως δικαίωμα έχω κι εγώ, έτσι δικαίωμα έχει κι αυτός να αρθρώνει το διαφορετικό λόγο. Όταν ήρθε ο Τζέιμς, διαφώνησα κάθετα μαζί του, αλλά, και εδώ θέλω να σας πω το σφαιρικό, μου άρεσε που επέμεινε στην άποψή του. Δηλαδή αυτός τους είχε περάσει. Γενναίες 14. Και το συνέχισε και εκεί και μάλιστα διαφώνησα, όχι που το συνέχισε, εκτίμησα που το συνέχισε, εκτίμησα που δεν το στρογγυλοποίησε, εκτίμησα
που δεν γύρισε την πιφτέκα, το ότι έχει το θάρρος της γνώμης του. Δεν μου άρεσε αυτό. Εσείς πουλάτε τη ζωή σας σε μια παραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι, ναι. Πήγαινε, έχεις δώσει τα δικαιώματα. Πήγαινε με την έννοια της μομφής να πει για το ρόλο κάποιων παιχτών. Αλλά με την ίδια λογική είναι κάθε τι που εκτίθεται. Δηλαδή είναι μια παλαιομαρξιστική αντίληψη. Τα πάντα είναι προϊόντα. Τα πάντα είναι εμπόρευμα. Δηλαδή, αν εσείς πουλάτε τις ώρες σας και τη ζωή σας για να γίνει αυτό, αυτός τι πουλάει. Τις γνώσεις του και το ταλέντο του για να κρίνει το εσένα. Εμπόρευμα. Το εμπόρευμα αυτός κρίνει το εμπόρευμα. Είναι η ίδια αλυσίδα. Δεν είναι επιχείρημα για να τον κάνεις να νιώσει άσχημα. Χρησιμοποίησε δηλαδή τη ματζίδικα σχήματα για να τον χτυπήσει. Όμως είχε την προσωπικότητα αυτά που έλεγε να επιμείνει με κακό τρόπο, όπως είπα, αλλά να επιμείνει. Έναντι της Κατερίνας, δεν έχω τίποτα με την Κατερίνα, η οποία. Η Κατερίνα την είπα και πριν. Ναι, όλα μου είναι καινούριο, κατάλαβες. Επειδή της μοιάζω και με βλέπεις απέναντι. Βλέπω αυτό. Κατερίνα, ναι. Έναντι της Ιωάννας, η οποία η Ιωάννα το γύρισε, το κολοτούμπιασε, το έφερε από εδώ, του έκανε και. Για να μην συμβεί σύγκρουση, του έκανε και παρατήρηση του Βασίλη. Από τη συμπεριφορά της καλής οικοδέσποινας, ναι, Ιωάννας, δεν το είδα, αλλά... με τον κακότροπο Βασίλη, προτιμάω τον Βασίλη εγώ. Γιατί έχει το θάρρος της γνώμης του, όσο και αν διαφωνώ, εγώ προσωπικά διαφωνούσα. Προτιμώ όμως έναν άνθρωπο που κρατάει τη γνώμη του, παρά έναν άνθρωπο που τον γυρίζει και πάει να το ισορροπήσει. Δεν θέλουμε εδώ ισορροπίες, παιδιά. Θέλουμε, είμαστε τέσσερις. Τέσσερις απόψεις, γιατί όλοι τα βλέπουμε δεν διαφορετικά. Δεν μπορεί να είμαστε ίδιοι. Μακάρι να είχαμε τον πλούτο των τεσσάρων. Θέλουμε μια μισή άποψη, δύο παρατέταρτο. Να τις ακούσουμε. Μην το κάνουμε η Αγία Οικογένεια και όλα καλώς καμωμένα. Κάτσε να αλλάξουμε θέμα και να σε πάω να ανοίξεις το μάτι σου με την αγαπημένη Μένια Κούκου. Και με την Ελίζα Μπεθελέτσι πάνω σε ένα εστιοπλοϊκό. Κούκου! Η ελευθερία Ελευθερίου ξεκίνησε το όλο θέμα με το σεξ, ότι έγινε σεξ μέσα στο Survivor. Να ρωτήσω αν ήσουν εσύ. Όχι, δεν ήμουν εγώ. Δεν πρόλαβα βασικά να κάνω τίποτα η γυναίκα. Το ζεύγος που συνευρέθηκε, είχε υπονοηθεί κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Όταν έγινε το σκηνικό αυτό, βασικά αυτή η συνέβρεση, μετά από μέρες γενικότερα το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε κάποιους περίεργους διαπληκτισμούς. Τώρα αυτά τα άτομα έχουν φύγει ή είναι μέσα στο παιχνίδι? Έχουν φύγει από το παιχνίδι και είναι και φίλοι εντωμεταξύ, βγαίνουν κανονικά, τα λένε. Το μήνυμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο για μένα. Αν δεν είναι για σένα, είναι για όλους τους υπόλοιπους και αν δεν είναι και για όλους τους υπόλοιπους, τότε εγώ είμαι ο τρελός της παρέας. Ο Αλέξης Παπάς χώρισε την Αλέσια με ένα SMS. Με SMS. Ναι. Ρε Άλεξ, είναι δυνατόν να χωρίζει μια γυναίκα με SMS? Πάρε ένα τιλ. Εν τω μεταξύ, είναι ο Mr. Bachelor. Πώς σου φαίνεται αυτό, το έχει? Του ταιριάζει. Ξέρει τον τρόπο που μπορεί να πείσει μια γυναίκα και ξέρει γενικότερα να ελίσσεται. Πιστεύεις ότι η Μαργιαλένα και ο Σάκης είναι αληθινό ζευγάρι? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ζευγάρι. Θεωρείς ότι την έχει δασκαλέψει ο Σάκης τη Μαργιαλένα να το παίξει λίγο περισσότερο? Εντάξει, φυσικό, γιατί ο Σάκης μπήκε μετέπειτα. Ναι. Αν και ξέραμε ότι θα μπει ο Σάκης. Πώς το ξέρατε ότι θα μπει? Επειδή ήμασταν στη φωτογράφηση όλοι για να μπούμε στο παιχνίδι, η Μαργιαλένα μου είχε πει ότι πω, παίζει και να μπει ο πρώην μου. Και δεν ξέρω τώρα πώς θα είμαι. Εν τω μεταξύ, έχω προχωρήσει και τη ζωή μου. Ωστόσο, εκείνη την στιγμή έκανε μια βιντεοκλήση, είδα ποιος είναι ο Νίν και μου λέει, ναι, αυτός είναι, μου λέει ο Νίν. Επομένως, άμα μπει ο πρώην, νομίζω ότι την πάτησα. Τώρα, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει ισορροπίες, είναι φυσιολογικό να έχουν έρθει πιο κοντά με σκοπό και στόχο για να φτάσουν μέχρι και τον τελικό. Ο Γιώργος Λιβάνης, εσύ που τον ξέρεις, την έχει διαγράψει τη Μαργιαλένα ή την περιμένει, πιστεύεις? Δεν νομίζω να την περιμένει, μωρέ. Σε από ό,τι έμαθα, νομίζω προχωράει και τη ζωή του. Και πιστεύω... Έχει βρει αντικαταστάτρια. Εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι έχω ακούσει. Τι έχεις μάθει για την Νικολέτα και τον Παύλο? Είχαν έρθει πάρα πολύ κοντά τα παιδιά, αλλά πιστεύω, παιδιά, ότι δεν τρέχει κάτι μεταξύ τους.
Και έχουμε τόσα πολλά να σχολιάσουμε. Θα το κάνουμε τις διαφημίσεις μόνοι μας. Πάμε. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου μπαίνεις με Αντρέα, θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ ειλικρινά. Καταλαβαίνω την Κατερίνα πόσο ασφάλεια αισθάνεται με την παρουσία σου. Στο λέω από την καρδιά μου τώρα, αυτό δεν σου κάνω πλάκα. Εγώ, κοίτα κάτι, για να δεις πόσο εκτιμώ όλο σου αυτό, δεν θα σε πω Κατερίνα. Όχι, δεν είπα. Την Ιωάννα την είπα Κατερίνα. Λοιπόν, Γρηγόρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έσκησες. Σταμάτα μου, τι έσκησες. Έσκησες. Τα σημαντικά στα είπα πριν. Προήμιο μεγάλων σκησιμάτων. Ναι, τα σημαντικά στα είπα πριν. Έβγε, αγόρι μου, έβγε. Σε ευχαριστώ. Ραντεβού τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα με την Κατερίνα. Αν στην ίδια θέση, θα σε πω Κατερίνα. Όχι, με την Κατερίνα. Με την Κατερίνα, Κατερίνα μου. Περαστικά και σε περιμένουμε τη Δευτέρα. Δηλαδή, σε περιμένουμε. Ήρθαν τα ημέρα να διώξουν τα άγρια. Θα με περιμένεις τη Δευτέρα εκεί, έτσι. Να είμαστε καλά, περαστικά. Ευχαριστώ, Αντρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Άντε, τρέχα, γρήγορα, πιο γρήγορα. Λοιπόν, με χάρη. Πάμε, πάμε λοιπόν. Με χάρη. Γεια σας, γεια σου, αρκετή. Τζορτζέλα. Γεια σου, λοιπόν. Λοιπόν, κυρία Μάρα, καλημέρα, τι κάνετε. Τι κάνατε στο Κατερινάκι και μου το στεναχωρήσατε. Εμείς προσωπικά τίποτα. Η Πανσέλινος, κυρία είστε... Μάρα μου. Κάτι έκανε. Η Πανσέλινος, γιατί αυτή τα παίρνει και κατάκαρδα. Έτσι. Είσαστε ωραιότατοι και σήμερα. Mm. Και πάμε να υποδεχτούμε την Έλενα 30 χρονών. Έλενα, καλημέρα. Ναι, πάμε στη γραμμή γιατί έχω καλημέρα. Να πάω να ταΐσω και τις κότες. Καλημέρα, Γρηγόρη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και έτσι να περάσει κάτι, Κατερίνα. Αμήν, όλα καλά. Θέλω να σας πω το πρόβλημά μου και να μου πείτε και εσείς τι να κάνω. Γιατί είμαι πάρα πολύ υποβεβαιωμένη, δεν σας το κρύβω. Πείτε μας. Μένω στην Αθήνα και είμαι δασκάλα. Λοιπόν, έχω σχέση εδώ και 4 χρόνια με ένα πολύ καλό παιδί. Είναι μεγαλύτερός μου, είναι γύρω στις 40 χρονών. Με τον οποίο έχουμε δώσει και λόγο πριν 6 μήνες. Με τον σύντροφό μου δεν μένουμε μαζί και έχει ο καθένας μας το δικό του σπίτι. Και σχεδιάζαμε κάποια στιγμή να συγκατοικήσουμε. Πέρυσι λοιπόν διορίστηκα σε ένα δημοτικό σχολείο στην Εύβοια και καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε να νοικιάσω εκεί ένα σπίτι γιατί δεν μπορούσα να πηγαίνω έρχομαι. Ήταν περισσότερα τα μεταφορικά παρά το να νοικιάσω εκεί ένα σπίτι. Πήγαινα λοιπόν στην Εύβοια και ερχόμουν τα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα. Οι συνάδελφοί μου στο σχολείο με υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Ένα συνάδελφός μου βέβαια ήταν πολύ θερμός από την αρχή απέναντί μου και με βοήθησε με ό,τι χρειάστηκα εκεί. Με τις τοποθεσίες, να βρω σπίτι, να μου δείξει την περιοχή και γενικότερα κάνουμε πολύ περισσότερη παρέα από ό,τι με άλλους συναδέλφους. Είναι το μεταξύ και στην ηλικία μου. Είχα καταλάβει πως του αρέσω και δεν σας κρύβω ότι και σε μένα στην αρχή μου άρεσε, απλά δεν ήθελα να κάνω κάτι περισσότερο. Δεν γνωρίζει βέβαια κανείς στο σχολείο, ούτε στην περιοχή και στην Εύβοια ότι έχω σχέση και ότι έχω δώσει λόγο με ένα παιδί. Μία λοιπόν μέρα που είχε έρθει σπίτι μου, συλληφθήκαμε. Με τον συνάδελφο. Μου ζήτησε, ναι, με τον συνάδελφο, ναι. Μου ζήτησε να είμαστε μαζί. Και δέχτηκα. Δέχτηκες. Το δέχτηκε. Ναι. Εδώ φιληθήκαμε. Ναι, το δέχτηκα, ναι. Ωραία. Ένιωσα τύψεις για τον σύντροφό μου εδώ στην Αθήνα. Αλλά ήθελα και τον συνάδελφο που είμαστε μαζί. Δεν μπορούσα βέβαια ούτε να χωρίσω με τον σύντροφό μου στην Αθήνα, γιατί είμαστε αρκετά χρόνια μαζί και ναι, εντάξει, δεν σας λίγο να τον αγαπάω. Απλά το παιδί που είμαστε εδώ στην Εύβοια μαζί, στον αδελφός μου, με κάτι και νιώθω πολύ όμορφα. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες και μου καλύπτουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, ότι δεν πίστευα πως θα κρατήσει αυτό με τον συνάδελφό μου. Λόγω της απόστασης, γιατί όταν ήρθε η καραντίνα, επέστρεψε στην Αθήνα. Και πίστευα πως όλο αυτό θα έμεινε, λόγω της απόστασης. Αντιθέτως όμως, η σχέση αυτή δυνάμωσε ακόμα περισσότερο. Τι σχέση με δει. Δεν το ακούσαμε αυτό. Δυνάμωσε η σχέση, είπες περισσότερο. Σταθεροποιήσου κάπου για να ακούμε. Ναι. Έλα, Έλενα. Έλενα, έπεσε η γραμμή, Έλενα.
Μάλλον ο αραβωνιαστικός. Πάντως εδώ ακούμε μία ιστορία και βλέποντας και τον τίτλο που εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Θυμίζει η ελληνική ταινία. Η κυρία Μάρα θα έχει συναντήσει τέτοια πράγματα στη ζωή της. Έχω δει ελληνικές ταινίες. Ναι. Όχι τέτοιου είδους και ταινία. Αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να έχει... Προφανώς είναι ποιον θα επιλέξει από τους δύο. Μ' αρέσει και η Κική και η Κοκό. Μήπως θέλει και τους δύο εμένα αυτό μέτρο. Καλύτερα να έχω να επιλέξω από τρεις παρά να μην έχω κανένα και να ψάχνομαι και να αγχώνομαι. Ναι, αλλά τους κοροϊδεύει η κυρία Μάρα μου. Εδώ είναι αραβωνιασμένη, δεν είναι απλά. Εδώ μιλάμε για πατεώνια. Απάτη είναι αυτό. Η δασκαλά έχει αραβωνιαστεί εδώ στην Αθήνα. Από ό,τι βλέπω είναι έτοιμη να αραβωνιαστεί και στην Γαλλική. Θα ξαναμιλήσει το κορίτσι ή τελείωσε. Α, συγγνώμη, είναι στη γραμμή. Έλενά ναι. μου, καλησπέρα και πάλι. Για πες μας, είχαμε μείνει στην ιστορία που είχαμε τον δάσκαλο και δεχτήκαμε. Ναι, με το παιδί λοιπόν, το παιδί αυτό τόσο καιρό ήμασταν στην καραντίνα και εγώ ήμουν στην Αθήνα. Είχε έρθει μερικές φορές στην Αθήνα να με δει. Σκεφτόμουν να χωρίσω μαζί του. Μέχρι που μου έκανε πρόταση γάμου. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος, ο συνάδελφος. Ήταν κάτι που δεν περίμενα, γιατί δεν γνωριζόμαστε πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι. Και είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Με το παιδί που έχουμε δώσει λόγο, είμαστε πολλά χρόνια μαζί και τον αγαπάω. Εν τω μεταξύ με τον συνάδελφό μου νιώθω πολύ καλά γιατί μου καλύπτει άλλες ανάγκες. Άλλα. Και δεν θέλω να χωρίσω και μαζί του. Μα δεν γίνεται, βρε Έλενα μου. Δηλαδή εσύ φοράς δύο μονόπετρα, έχω αυτή την απορία. Δύο μονόπετρα έχεις. Όχι, όταν κάνεις πρόταση γάμου έχεις και μονόπετρο. Ας μας πει. Ναι, με το δάζο, ο συνάδελφός μου, ναι, έκανε πρόταση γάμου. Με το άλλο, με το παιδί που είμαστε χρόνια μαζί, που είναι 40 χρονών, έχουμε δώσει απλά λόγο. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μονόπετρο που λέει η Τζορτζέλα. Βέβαια. Ναι, υπάρχει. Και το φοράει στην Εύβοια. Και πού θέλουμε να καταλήξουμε, Έλενα? Δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ μπερδεμένη μέσα μου. Γιατί μου καλύπτουν τελείως διαφορετικές ανάγκες. Και δεν ξέρω μέσα μου τι να κάνω. Με τον έναν είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Έχουμε ζήσει πράγματα μαζί. Δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα να χωρίσω. Και με το παιδί που είμαστε... Παράλληλα, να το πω έτσι, παράλληλα μαζί, εξίσου ζω κάτι διαφορετικό, κάτι έντονο. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά τι το να φοβάται κάνω, γιατί είναι πρόσφατο. Και δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό και χωρίς να με καταλάβω. Με ποιον θες να κάνεις παιδιά, εγώ έτσι θα το σκεφτόμουν, βρε παιδιά, ειλικρινά. Έλενα μου, καλά έκανες και πήρες, γιατί θα μας τα πει τώρα η κυρία Μάρα. Λοιπόν, όλα. Κυρία Έλενα, έχω ξαναζήσει τέτοιες ιστορίες. Και έχω να σου πω δύο πραγματάκια. Σε έναν άντρα δεν τα βρίσκεις όλα όσα θες. Άλλος είναι καλός εραστής, άλλος είναι καλός νοικοκύρης, άλλος έχει τάσει να γίνει καλός πατέρας, ο τρίτος είναι ευχάριστος στην παρέα, ο άλλος εξαιρετικός μέντορας. Καλός Όλοι μάγειρος. Οι άνθρωποι έχουν μερικά καλά και μερικά άσχημα. Έτσι. Τους θέλουμε για τα καλά και τους χωρίζουμε για τα άσχημα. Εμείς εδώ... Δεν θα πάρουμε, κοριτσάκι μου, την ευθύνη να διαλέξουμε για σένα. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άκουσε όμως προσεκτικά. Υπάρχει μία θεωρία στη μεταφυσική που λέει το εξής. Η ψυχή είναι ελεύθερη να ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο μπρος και πίσω. Και από εκεί παίρνει διάφορες δονήσεις και εικόνες. Θα σου προτείνω μία άσκηση. Θα στην προτείνω, δεν θα σε υποχρεώσω να την κάνεις. Λοιπόν, θα κάνεις την εξής άσκηση αν θες. Θα κάτσεις σε μία καρέκλα, θα κλείσεις τα μάτια σου και θα φανταστείς τον εαυτό σου 5 χρόνια από σήμερα. Είτε στο έτος 2026, ας πούμε. Δύο φορές θα την κάνεις την άσκηση. Πρώτα θα είσαι παντρεμένη με τον έναν και μετά παντρεμένη με τον άλλον. Και απλώς κράτα την αίσθηση που νιώθεις πιο καλά. Τώρα δεν είναι εδώ και το Κατερινάκι και εντάξει ο κόσμος θα μας βλέπει από Δευτέρα οπότε θα πω ότι γουστάρω. Θυμάμαι παιδιά, είχα κάνει αυτή την άσκηση Μαλακά, σε ένα Μάρα. Κορίτσι κυρία Μάρα, που ήθελε κάτι αντίστοιχο. Πάνε τώρα οι 90s, 20 τόσα χρόνια. Παρόμοια άσκηση. Όταν ανοίγει τα μάτια της μου λέει το εξής. Δεν θα τον πάρω τον Κώστα, λέει η κυρία Μάρα, γιατί θα πεθάνει. Πάγωσα όπως καταλαβαίνετε.
και πίστεψε ότι ήταν μία φοβία της. Και δεν επέμενα. Ξέρετε γιατί δεν επέμενα? Φοβήθηκα κι εγώ με τη σειρά μου, μήπως αυτή το προκαλέσει, αυτό που λέμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, που είναι καλά τεκμηριωμένη μέσα στην κοινωνιολογία. Από τον Ρόμπερτ Μέρτον, δηλαδή, αν το διαβάσει κανείς, υπάρχει. Ναι, φοβήθηκα, λοιπόν, του λέω, εντάξει, κορτσάκι μου, εφόσον είδες αυτό, τι γίνεται τώρα? Ο Κώστας ο Δύστυχος πράγματι πέθανε από καρδιά στα 42 του χρόνια. Μήπως είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Μετά. Κυρία Μάρα, θα κάνω την Κατερίνα τώρα. Τώρα θα κάνω την Κατερίνα. Να μην πιστεύεις τη διέστηση. Θα κάνω την Κατερίνα και θα υποδεχτούμε την κυρία Χριστίνα 25 χρονών. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ακούει η Έλενα. Τι έχεις να της πεις? Τι να της πω πια. Δηλαδή, έχω πάθει λίγο... Γιατί, γιατί, κυρία Έλενα μου, δεν χωρίζετε τον πρώτο άνθρωπο, αφού δεν σας καλύπτει? Αν σας καλύπτει, δεν θα βρίσκονται ο δεύτερος. Γιατί φοβάται ότι ο δεύτερος είναι πολύ πρόσφατος και δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί. Και αυτό τον φοβάται. Αγαπάει τον πρώτο. Δεν είπα ότι δεν με καλύπτει. Δεν είπα ότι ο κάθε ένας μου καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. Με το παιδί που έχουμε δώσει λόγο και είμαστε χρόνια μαζί, έχουμε ζήσει καταστάσεις μαζί, έχουμε περάσει διάφορα μαζί. Τον αγαπάω. Τότε μείνε με το παιδί, βρε Έλενα μου. Απλά με αυτόν που γνωρίστηκε τώρα, με τον συνάδελφο που είμαστε τόσο λίγο καιρό μαζί. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι μία ένταση. Έρωτας είναι. Είσαι ερωτευμένη. Καψούρα είναι. Τα ίδια αισθανόσυνα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπερισχύσει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό και για τον δεύτερο άνθρωπο όταν υπάρχει ο πρώτος. Καλά, αυτός ο δεύτερος δεν έχει καταλάβει κάτι. Ο πρώτος... Καντή, έρχεται, έχει με κλειστά μάτια εμπιστοσύνη, δεν έχει δώσει βάση για κάτι παραπάνω, ότι ίσως δεν έχει υποπτευθεί κάτι. Δεν έχει υποπτευθεί, βρε Χριστίνα, άμα το είχε καταλάβει θα έφευγε. Καλά, είναι και μακριά, παιδιά. Όχι, αφού ήρθε εδώ και τη βρήκε ο δάσκαλος. Ναι, ρε παιδί μου, Χριστίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στην Ελένη, 26 χρονών, που έχει 29, που έχει ζήσει κάτι αντίστοιχο. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα να πω στην κυρία Ελένη ότι το έχω ζήσει. Απ' τη μία το σίγουρο, το εύκολο, ξέρεις τα αρνητικά του, τα θετικά του, είναι το δεδομένο σου, ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Ο άνθρωπος σου. Τους τρόπους που θα τον χειριστείς. Αισθάνεσαι οικία. Αυτό το καινούργιο πάλι σου δίνει τις πεταλούδες που δεν έχεις με τον άλλον, είναι η συνήθειά σου με τον άλλον. Ακριβώς, οπότε το καινούργιο συντρικάρι, το θέλεις, το ζητάς, απ' την άλλη όμως την ασφάλεια. Ναι, αλλά γιατί δεν χωρίζεις, γλυκιά μου, και τους κρατάς τι έκανε, και τους να μας πει η Ελένη τι έκανε, που το έχει ζήσει. Ναι, αλλά δεν ακούω χωρισμό. Για πες, Ελένη, τι έκανες εσύ? Μη φοβάσαι να τα αφήσεις. Το δεδομένο σου δεν υπάρχει λόγος να το κρατάς. Δεν υπάρχουν οι πεταλούδες σου. Ζήσε το καινούριο, το θέλει. Έχεις μπροστά σου μέλλον. Έχεις χρόνο μπόλικο και να μην σου βγει. Μπορείς να βρεις κάτι άλλο. Δεν θα πήραν τα χρόνια. Είσαι πολύ μικρή ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος να τον κρατάς. Αν είσαι ακόμα εκεί και τον ήθελες πραγματικά, δεν θα ψαχνώσουν να βρεις κάτι άλλο. Ακούσε, Έλενα, τι λέει η Ελένη. Αυτό ισχύει. Ωραία. Οπότε, Ελένη, με αυτή τη συμβουλή προς την Έλενα, θα σε κλείσουμε. Θα ευχαριστήσουμε και την Έλενα και την κυρία Μάρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα πάμε... Γρηγόρη, δεν θα κάνεις κανένα εμπορικό? Πώς θα πληρωθούμε, βρε? Μην αγχώνεσαι, Μάρα μου, θα πληρωθείς. Κάνω ό,τι μου πούνε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Μάρα, φιλιά, διαφημίσεις και ερχόμαστε. Και φτάσαμε στο τέλος, να στείλουμε όλη την αγάπη μας, τις ευχές μας για την Κατερίνα μας. Πάμε που... καρδούλες, όλοι. Καρδούλες, όλα είναι καλά. Τη Δευτέρα Κατερίνα. Θα είμαστε πρώτα ο Θεός πάλι εδώ όλοι μαζί. Έτσι. Σας ευχαριστούμε εμείς και εσάς. Περαστικά στο Κατερινάκι μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό καυτό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας. Να
μου διώχνει στον ύπνο που έχει τόση γανάκι. Το μυαλό μου να ξεκουραστεί.